Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα κάνουμε μια μεγάλη, αρκετά μεγάλη παρένθεση στο ζήτημα που συζητούμε τις τελευταίες 3-4 εκπομπές. Δηλαδή για την ελληνική ναυτοσύνη, κυρίως στο εμπορικό ναυτικό. Και θα κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα οφειλετικός, όπως λέγεται, χρωστώντας δηλαδή χάριν σε μια αδικία της σύγχρονης ιστορίας μας. Αυτή η αδικία συναρτάται με τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε συνάρτησε πάντα με την Ελλάδα, γιατί ο πόλεμος αυτός ήταν μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία, αλλά θα περιοριστούμε σήμερα στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αδικία? Έχουμε πει και λέμε και άλλοι πολλοί, πάρα πολλά πράγματα για το αλβανικό μέτωπο, για τη δράση των Ελλήνων αξιωματικών στη Μέση Ανατολή, για την εθνική αντίσταση, για όλα αυτά. Και πάρα πολύ καλά κάνουμε και τα θυμόμαστε, και αυτή η εκπομπή πάρα πολλές φορές μίλησε για αυτά τα θέματα. Γιατί σε κάποιους ανθρώπους πραγματικά χρωστάμε πολλά πράγματα. Όμως, όχι προφανώς υπετίως, όχι προφανώς με δόλο κανενός, αλλά λόγω συγκυριών που δεν ξέρω ποιες είναι, ποτέ δεν μιλήσαμε ή, για να ακριβολογήσω, δεν μιλήσαμε σε τέτοια έκταση για την προσφορά του εμπορικού ναυτικού στον αγώνα κατά του ναζισμού, κατά του φασισμού. Και δεν είναι ένας αγώνας ολιγοήμερος, δεν είναι ένας αγώνας με ελάχιστα θύματα που θα μπορούσε κανείς να το ξεπεράσει. Είναι ένας αγώνας ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στο να μπορέσει να αντισταθεί η Ευρώπη ολόκληρη στον ναζισμό. Γιατί όπως ξέρετε και ξέρουμε όλοι, ακόμα και αν δεν είμαστε επαγγελματίες στρατιωτικοί, μια βασικότατη παράμετρο της επιτυχίας οποιοδήποτε αγώνα είναι ο εφοδιασμός των στρατευμάτων. Όταν λοιπόν ένας τόσο μεγάλος πόλεμος κρατάει τόσο πολλά χρόνια, τεράστιες ήταν οι ανάγκες εφοδιασμού. Και επειδή η Ευρώπη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πια σε τέτοιες ανάγκες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική, ανέλαβε το βαρύ φορτίο του εφοδιασμού. Όμως από την Αμερική τα φορτία αυτά, είτε τρόφιμα, είτε οπλισμός, είτε οτιδήποτε, ερχόταν με πλοία. Διέσχιζαν τον Ατλαντικό με πλοία. Η ναζιστική Γερμανία όμως, έχοντας βέβαια αντιληφθεί τις μεταφορές αυτές πολύ σύντομα, δεν άφησε ανενόχλητη αυτή τη διαδικασία. Και με μία μεγάλη, που θα τα δούμε βέβαια λεπτομερώς και τελείως άγνωστα στοιχεία, με μία μεγάλη και ραγδαία κατασκευή και χρησιμοποίηση νέων υποβρυχίων, νέου τύπου υποβρυχίων, επιδόθηκε σε έναν αγώνα καταστροφής όλων αυτών των πλοίων, ή συγγνώμη, το όλων, όχι όλων, όσων μπορούσαν να καταστρέψουν πλοία, ούτως ώστε να παρεμποδιστεί και να διακοπεί η προμήθεια αυτή. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη χώρα μας, με την Ελλάδα? Η Ελλάδα με την έκρηξη του πολέμου είχε έναν έτοιμο εμπορικό στόλο, ο οποίος ακόμα και τον ελάχιστο χρόνο της ουδετερότητας, δηλαδή πριν καταστεί και η Ελλάδα εμπόλεμη χώρα, αυτός ο στόλος είχε τεθεί στην υπηρεσία αυτών των μεταφορών. Με αποτέλεσμα αυτός ακριβώς ο στόλος, ο εμπορικός, να καταστεί στόχος των τελευταίας τεχνολογίας υποβρυχίων των Γερμανών. Και όσο και αν σας φανεί απίστευτο, προεισαγωγικά ακόμα σας λέγω, για να καταλάβετε την αξία αυτής της εκπομπής και τη σημασία, μάλλον όχι την αξία, τη σημασία αυτής της εκπομπής, μιλάμε για 2.500 νεκρούς Έλληνες ναυτικούς, πνιγμένους, καμένους ζωντανούς, όταν τα πλοία ήταν πετρελοφόρα και έπαιρνε φωτιά ολόκληρη θάλασσα μετά τον τορπιλισμό, καμένους λοιπόν ζωντανούς, φαγωμένους από καρχαρίες όταν ναυαγούσαν στη μέση του Ατλαντικού και τους παρατούσανε, και 2.500 αναπήρους, παρένθεση, ξέρουμε όλοι τους αναπήρους του αλβανικού έπους. Μέχρι πρόσφατα ζούσαν μεταξύ μας, συγγενείς μας, γονείς μας, παππούδες των νεότερων κτλ. Πόσοι όμως από εμάς ξέρουμε ότι υπάρχουν 2.500 ή υπήρχαν τώρα, πόσοι απέμειναν στη ζωή, και εγώ δεν ξέρω, αλλά πόσοι από εμάς ξέρουν ότι υπήρξαν εν πάση περιπτώσει 2.500 ανάπηροι, πέραν των 2.500 πνιγμένων,
2.500 ανάπηροι ναυτικοί. Και ένα μεγάλο μέρος ναυτικών, και αυτό είναι τελείως άγνωστο, αλλά θα το πούμε σήμερα, ένα μεγάλο μέρος ναυτικών παρεφρόνησαν σε αυτή την ιστορία όταν επί ημέρες στον Ατλαντικό οι Καρχαρίες κατασπάραζαν μπροστά τους όσους προλάβαιναν από τους ναυαγούς. Και οι υπόλοιποι βέβαια, όχι οι υπόλοιποι, συγγνώμη, κάποιοι από αυτούς που δεν τους κατεσπάραξαν οι Καρχαρίες, όταν και αν σώθηκαν αργότερα από πλοία παρατυχόντα, διερχόμενα κτλ., είχαν ήδη παραφρονήσει. Δηλαδή είναι μια ιστορία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, την οποία θα δούμε σήμερα και πιστεύω θα προλάβουμε ίσως να την ολοκληρώσουμε. Αυτή η ιστορία, προεισαγωγικά ακόμα σας λέγω, ενέχει και αυτή ταυτόχρονα το ανθρώπινο μεγαλείο και την ανθρώπινη αθλειότητα. Πώς συντεριάζονται αυτά? Για παράδειγμα, μόνο θα σας πω έτσι με δύο λέξεις, γιατί θα τα πούμε λεπτομερέστατα και με εντελώς άγνωστα στοιχεία. Για παράδειγμα, υπήρξε γερμανικό υποβρύχιο, το οποίο αφού και πάντα σε συνάρτηση με την Ελλάδα, το οποίο αφού κατεβήθησε ένα ελληνικό εμπορικό ατμόπλιο, στη συνέχεια, και οι άνθρωποι όσοι πρόλαβαν μπήκαν σε σωσίβιες βάρκες και τέτοια, συνέχισε να γυρνάει γύρω-γύρω από τους ναυαγούς και να τους πολυβολεί. Με τα πολυβόλα πλέον, αφού βυθίστηκε το εμπορικό, με τα πολυβόλα να σκοτώσει όλους τους ναυτικούς απάνω στις βάρκες. Και είναι η μοναδική περίπτωση που λειτουργήσε δικαστήριο εγκληματιών πολέμου για έγκλημα στη θάλασσα. Γιατί στη στεριά πολλά ήταν τα δικαστήρια, με προεξάρχουν εκείνο της Νιρεμβέργης, όπως τα ξέρετε. Συναισθήθη ειδικό δικαστήριο στο Αμβούργο, με μία και μοναδική περίπτωση, αυτή την κτηνοδία, την γερμανική, με αυτό το υποβρύχιο το συγκεκριμένο. Απ' την άλλη τώρα, άλλο υποβρύχιο γερμανικό, με κυβέρνητη φυσικά γερμανό, όταν συναντήθηκε με εμπορικό πλοίο ελληνικό, με τον ασύρματο ειδοποίησε το πλήρωμα να κατέβει σε βάρκες. Ήταν βέβαια υποχρεωμένο να το καταβυθίσει. Ειδοποίησε το πλήρωμα να κατέβει σε βάρκες. Τορπίλησε μετά το εμπορικό, βυθίστηκε το εμπορικό και το υποβρύχιο πλησίασε τις βάρκες με τους ναυαγούς και ο αξιωματικός, ο κυβερνήτης ρώτησε: «Έχετε κάποιο πρόβλημα, κάποιον τραυματισμένο?» Είπαν αυτοί: «Όχι, τίποτα δεν έχουμε», γιατί φοβήθηκαν και όλα στα παραπέρα. Και ο κυβερνήτης είδε κάποιον που είχε σπασμένο και με αίματα το πόδι του μέσα στους ναυαγούς και τους έδωσε γάζες, φάρμακα, ό,τι χρειαζόταν τέλος πάντων για να επιβιώσουν, αλλά και να θεραπευτεί αυτός ο άνθρωπος, και 500 τσιγάρα. Και τους άφησε και έφυγε, αφού λοιπόν τους ειδοποίησε πρώτα. Και αυτός τους μάζεψε ένα άλλο ισπανικό πλοίο. Δηλαδή, Γερμανός κι αυτός. Δηλαδή συμπορεύτηκε και εδώ το μεγαλείο το ανθρώπινο και η αθλειότητα η ανθρώπινη. Και όταν αυτά τα δούμε με λεπτομέρειες, με φωτογραφίες άγνωστες από τα βρετανικά αρχεία και από το βρετανικό δικαστήριο στην κατεχόμενη Γερμανία των αξιωματικών του πρώτου υποβρυχίου, πραγματικά θα σοκαριστείτε πως αυτά δεν είναι τόσο ευρέως γνωστά όσο τα άλλα γεγονότα του πολέμου αυτού. Τώρα, ποιο ναυτικό ήταν αυτό που τόσο πολύ βοήθησε τον αγώνα των συμμάχων? Ποιο εμπορικό ναυτικό ήταν αυτό και γιατί δεν ξέρουμε, δεν το αγνοούμε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα? Για τον εξής λόγο. Για χρόνια ολόκληρα οι Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι όπως σας είπα και την προηγούμενη Δευτέρα, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν και καπετάνοι στα πλοία τους κτλ. Οι Έλληνες λοιπόν εφοπλιστές δεν είχαν καμιά τάση προβολής. Ήταν άνθρωποι σεμνοί, ασχολούνταν με το εμπόριο, ήταν έντιμοι στις εμπορικές συναλλαγές και στη Μεσόγειο ολόκληρα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν πια γίνανε τα μεγάλα ατμόπλια. Είχαν ένα πολύ καλό όνομα και δεν είχαν καμιά διάθεση προβολής. Γι' αυτό και δεν τους ξέρουμε. Κάποια στιγμή, όποιον ρωτήσουμε τώρα, πες μας δύο πλοιοκτήτες, δύο γνωστούς, τρεις εφοπλιστές Έλληνες, θα σου πει ο Νάσης, ο Λάτσης, ο Νιάρχος και μέχρι εκεί. Ναι, αλλά ο Νάσης, ο Νιάρχος και ο Λάτσης και όλοι οι υπόλοιποι που ξέρουμε σήμερα τα ονόματα, αυτοί όλοι
Έγιναν γνωστοί βέβαια μετά τον πόλεμο, αλλά γιατί έγιναν γνωστοί? Έγιναν γνωστοί γιατί αποφάσισαν, σκέφτηκαν ή παρορμητικά, δεν ξέρω πώς το είδανε, να ασχοληθούν με την κοσμική ζωή, να δείξουν τα πλούτη τους, να παίρνουν θαλαμιγούς ο ένας καλύτερος από τον άλλον, να παίρνουν συζύγους ο ένας πλουσιότερος από τον άλλον, αυτά τα οποία τα ξέρετε. Ναι, αλλά αυτοί όλοι βρήκανε έτοιμους στόλους. Έτοιμους στόλους. Και σήμερα λοιπόν, γρήγορα, σύντομα, για να φτάσουμε και στον πόλεμο, σήμερα θα δούμε έτσι σαν φόρο τιμής, γιατί όταν λέμε ελληνική ναυτιλία είναι δεκάδες οι εφοπλιστές των χρόνων εκείνων, κυρίως στα νησιά, εκατοντάδες οι ναυτικοί που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια και έτσι υποχρεωτικά, ενδεικτικά μόνο θα αναφερθούμε, αλλά καμιά φορά το ενδεικτικό συνιστά αυτό που λέμε φόρο τιμής στη μνήμη του συνόλου, όλων αυτών που βοήθησαν με την έναρξη του πολέμου να βρεθεί ένας έτοιμος στόλος. Παρένθεση. Σας θυμίζω πώς οι Έλληνες ναυτικοί των προεπαναστατικών χρόνων του 1821 ενετάχθησαν αμέσως στον θαλάσσιο αγώνα. Εκμεταλλευόμενοι βέβαια την προηγούμενη άδεια της υψηλής πύλης να έχουν πυροβόλα στα πλοία τους για την αντιμετώπιση των πειρατών. Πώς βρέθηκε έτοιμος στόλος? Γιατί όλοι λέμε, να ο Κανάρης έκανε αυτό, ο Μιαούλης έκανε εκείνο, ο Τουμπάζης έκανε τ' άλλο με τα πλοία του. Πώς βρέθηκαν αυτά ξαφνικά όταν εξεράγει η Επανάσταση? Δεν βρέθηκαν ξαφνικά. Όπως δεν βρέθηκαν ξαφνικά και όλα αυτά για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, κάνοντας αυτό το άλμα στο 120-130 χρόνων και ερχόμενοι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να δούμε λοιπόν δύο-τρεις λίγους ελάχιστους από αυτούς τους που θεμελίωσαν την εμπορική ναυτιλία. Πολλά ονόματα μπορεί να είναι άγνωστα, πολλά να είναι ελαφρώς γνωστά, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι ήταν οι προτεργάτες, οι στυλοβάτες μιας ιστορίας, γιατί η ελληνική ναυτιλία δεν μεγαλούργησε με την Χριστίνα του Ωνάση, δεν εννοώ την κόρη του φυσικά, ούτε με την Κρεολή του Νιάρχου, την άλλη θαλαμιγό, ούτε με το Αλουνού που το έχει τώρα ο γιος του, ξεχνάω και το όνομα, την άλλη θαλαμιγό. Δεν μεγαλούργησε η ναυτιλία με αυτά. Η ναυτιλία μεγαλούργησε με πραγματικό αγώνα κάποιων ανθρώπων και να δούμε τώρα έτσι ενδεικτικά, όπως σας είπα, κάποια πραγματάκια. Ας δούμε την πρώτη εικόνα. Και κυρίως μιλάμε για νησιώτες. Αυτός ήταν ένας γνωστός τότε εφοπλιστής του τύπου αυτού που σας λέγω, ο Μιχάλης Πνευματικός, ο οποίος είχε δύο κυρίως πλοία. Δείτε την επόμενη εικόνα, πώς ξεκίνησαν αυτές τις ιστορίες δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα το ονόματι Βασιλεύουσα, βλέπετε αυτά τα παλιά τα ατμόπλια, και το Κάσος, το ατμόπλιο επίσης Κάσος, δείτε στην επόμενη εικόνα, το οποίο βέβαια δεν μοιάζει σε τίποτα με τα σημερινά μεγαθύρια και τα εμπορικά, αλλά ακριβώς αυτή ήταν η θεμελίωση του εμπορικού στόλου σε διεθνείς πλέον μεταφορές. Ας πάρουμε την εικόνα, ένας εκ των θεωρούμενος γενάρχης ας πούμε της ναυτιλίας αυτής είναι ο Γιώργος Κουλουκουντής, το όνομα Κουλουκουντής βέβαια τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα ανήψια του σήμερα είναι πασίγνωστο στον Πειραιά και παντού. Αλλά ο ιδρυτής ήταν ο Γιώργος Κουλουκουντής που είναι αυτός εδώ που θα δούμε τώρα. Ο πρώτος, γι' αυτό τον βλέπετε και με αυτήν την, ας πούμε, την ενδυμασία, ο οποίος, ακούστε και ένα παράξενο, ο σημερινός Κουλουκουντής που λέφτησε τόσα πλοία της εταιρείας Κουλουκουντή κτλ. Δεν λεγόταν Κουλουκουντής, λεγόταν Γεωργίου, αλλά ας πάρουμε την εικόνα, λεγόταν Γεωργίου, αλλά είχε μια τρομερή, μια έτσι έντονη αγάπη στα σκυλιά. Και σε κάθε πλοίο του είχε 2-3 σκυλιά από αγάπη, γιατί πολλά πλοία εκείνα τα χρόνια είχαν απάνω γάτες, γιατί κουβαλούσαν στάρια και τέτοια και είχαν γάτες απάνω για τα ποντίκια, αυτό είναι άλλο. Αυτός είχε ένα σωρό σκυλιά, τα οποία σκυλιά τα λέγανε στα χωριά κουλούκια. Και κουλούκια από εδώ γύρευε, κουλούκια από εκεί για τα πλοία και τον βγάλανε Κουλουκουντή. Σαν παρατσούκλι, ας πούμε, το οποίο και τα χρόνια, τα πρώτα αυτά δεν υπήρχαν ληξιαρχία, δεν υπήρχαν επίσημα τέτοια πράγματα και τούμινε ως όνομα το προσωνύμιο, του παρατσούκλι δηλαδή. Το Κουλουκουντή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, η οποία είναι διαφήμιση παλιά,
προπολεμική της ελληνικής, λοιπόν, first motor cargo, ναι, από τα πρώτα, λοιπόν, πλοία μεταφοράς φορτίου του ελληνικού εμπορικού ναυτικού. Λοιπόν, αυτό είναι από τις πρώτες διαφημίσεις για αποκασιώτες πλοιάρχους. Ας δούμε και 10 χρόνια αργότερα, 10-12 χρόνια αργότερα, μια από τις πρώτες διαφημίσεις, όχι διαφημίσεις, εικόνες ήθελα να πω, φωτογραφίες. Εδώ είναι προπολεμική, καμιά δεκαριά χρόνια πριν τον πόλεμο. Είναι από αυτούς που σας είπα, τους θεμελιωτές της ναυτιλίας. Γνωστότατα ονόματα, βέβαια αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν πια, εννοείται, αλλά είναι οι θεμελιωτές. Αριστερά είναι η Μέρη Κουλουκουντή. Ο Γιάννης Κουλουκουντής είναι αυτός ο οποίος κρατάει και τα χάντια του. Ο Μαυρολέων, Δημήτρης Μαυρολέων, επίσης μεγάλη εταιρεία μετά. Α, ο Μινάς Ρεθύμνης, για τον οποίο θα πούμε 2-3 πράγματα στη συνέχεια. Καλλιόπη Κουλουκουντή κτλ. Δηλαδή οι οικογένειες αυτές. Και εδώ είναι στην Καθέλκυση, σε ένα ναυπηγείο της Αγγλίας. Γιατί εκεί τα παραγγέλανε αυτά τα πλοία. Είτε αγοράζανε και μετασκευάζανε παλαιότερα πλοία, είτε απευθείας παρήγγειλαν. Και ίσως αυτά τα ονόματα, καλά στην ναυτιλία είναι γνωστά, αλλά ίσως να σας θυμίζουν και κάτι αυτά τα ονόματα. Ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα είναι το πλοίο Ελένη Κουλουκουντή. Και θα δείτε όλα αυτά τα πλοία, τα περισσότερα, φέραν ονόματα μελών της οικογένειας. Δηλαδή ακριβώς ήταν ακόμα και σημειολογικά, ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το Ελένη Κουλουκουντή. Φορτωμένο, και μάλιστα όταν ένα πλοίο είναι φορτωμένο στο κατάστρωμα και ψηλά, αυτό λέγεται, το λένε στα ναυτικά βέβαια, χαβαλές. Με χαβαλέ ξυλίας, δηλαδή στο κατάστρωμα φορτωμένο ξυλία. Προφανώς βέβαια, γι' αυτό έχει και μεγάλο βύθισμα, στα μπάρια του έχει προφανώς πολύ βαρύ το εμπόρευμα για να έχει την ευστάθειά του, αλλά έχει και στα αυτά. Στο χαβαλέ έχει ξυλία, λοιπόν. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα, όπου είναι διαφήμιση πλέον. Σας είπα πλήν οικογενειακές επιχειρήσεις και εκείνο το οποίο συνέβαινε και ίσως για τους κύκλους αυτούς να ήταν φυσιολογικό. Βλέπετε εδώ τώρα, να ήταν φυσιολογικό, βλέπετε εδώ εταιρεία Ρεθύμνης και Κουλουκουντής. Δηλαδή, διαφήμιση των χρόνων εκείνων για τα γραφεία τους στο Λονδίνο. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Υπήρχε λοιπόν τότε το έθιμο, ξέρω εγώ πώς να το πω, η επιλογή, παιδιά εφοπλιστών των νησιών αυτών, όταν ερχόταν η ώρα γάμου, να γνωρίζονται και να προχωρούν σε γάμο με παιδιά αντιστοίχων οικογενών, εφοπλιστικών. Δηλαδή, φαντάζομαι θα υπήρχε, εννοείται, εντάξει, θα υπήρχε και κάποια συμπάθεια, κάποιο αίσθημα κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε, δεν υπήρχε, ως αποτέλεσμα ήταν να γιγαντώνονται, να μεγενθύνονται και να γιγαντώνονται οι περιουσίες. Διότι όταν ένας πλοιοκτήτης πολλών πλοίων το παιδί του το πάντερβε με έναν άλλον που είχε επίσης πολλά πλοία, κάποια στιγμή συνενώνονταν αυτοί οι στόλοι, οι οποίοι τότε δεν μετρώντο με λεφτά, δεν λέγανε δηλαδή αυτός έχει τόσα χρήματα ή τόσα, όπως λέμε σήμερα, αυτός έχει τόσα δισεκατομμύρια, ο άλλος κτλ. Μετρώντο τότε με το τονάζ. Δηλαδή αυτός έχει πλοία τόσων τόνων. Το γκρόσο, ας πούμε, το μεικτό, ας πούμε, το συνολικό τονάζ ήταν το στοιχείο, ας πούμε, της ιδιοκτησίας που έδειχνε τον πλούτο. Δηλαδή δεν ήταν ο αριθμός των βαποριών, ήταν το τονάζ το συνολικό. Αν δηλαδή ποτέ σε βιβλία παλιότερα και τα λοιπά το διαβάζετε έτσι, είναι αυτή η εξήγηση. Ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα, στην οποία αυτό είναι, όπως σας είπα πριν, ο Βασίλειος Ρεθύμνης, αυτός ο οποίος συνεταιρίστηκε με τους υπολείπους, τον Κουλουκουντή και τα λοιπά, και κάνανε αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, πώς να πούμε τώρα, όχι τράστα, αλλά ομάδες τέλος πάντων πλοιοκτητών. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα, όπου είναι των χρόνων εκείνων. Ναι, σε αυτές τις εικόνες λοιπόν, εδώ λέει Σύρου, αλλά αυτοί είναι κασιώτες. Κάποια πλοία των νησιών, κάποια, νεολογούντο στη Σύρο, για λόγους που θα δούμε λίγο παρακάτω τώρα, να μην κάνουμε παρένθεση. Εδώ δύο από αυτούς,
βέβαια είναι δύο πλοίαρχοι, αλλά δύο από αυτούς είναι και πλοιοκτήτες, ο Ηλιάδης και ο Διακάκης. Ο Διακάκης επίσης μεγάλος πλοιοκτήτης, αλλά όπως βλέπετε εδώ, κάτι που σας έλεγα, ήταν εργαζόμενοι οι ίδιοι μες στα πλοία τους, ως πλοίαρχοι συνήθως, ελάχιστοι από αυτούς ως πρώτη μηχανική, κυρίως προτιμούσαν τη γέφυρα για εργασία, ως πλοίαρχοι δηλαδή, πράγμα που σημαίνει ότι ξέραν πολύ πολύ καλά την ναυτιλία. Όταν δηλαδή ο ίδιος εργάζεσαι και δεν είσαι μόνο μέσα σε ένα γραφείο να εισπράττεις τα κέρδη, ξέρεις πολύ καλά την ναυτιλία. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Ένας άλλος, ας πούμε, τότε τωτινός πλοιοκτήτης, ο Αριστερά, εργαζόμενος και αυτός και πλοιοκτήτης, ο Μανώλης Κωνσταντίνου. Εδώ είναι στην Ιταλία βέβαια η φωτογραφία, αλλά είναι στο εμπορικό το δικό του, το οποίο λέγαν τότε και τη λέξη καπετανεύει ο ίδιος. Και ένας άλλος μεγάλος, μεγάλη οικογένεια ήταν αυτή. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Μεγάλη οικογένεια. Ήταν η οικογένεια Γιαναγά και αυτός είναι ο Στάθης, ο Ευστάθιος Γιαναγάς. Και ένα μεγάλο πλοίο δικό του, μεγάλο πάντα με τα μέτρα εκείνα, των χρόνων εκείνων, είναι αυτό που θα δούμε τώρα, το οποίο το ονόμαζε κιόλας, για να δούμε την επόμενη εικόνα, το ονόμαζε κιόλας Στάθης Γιαναγάς. Και ο γιος του, επίσης ήταν αυτός που θα δείτε τώρα, ο Μινάς Γιαναγάς, επίσης γνωστότατο όνομα στην αυσιπλοεία και στην αυτιλία, που για δείτε και το επόμενο, δικό του σκάφος, το ατμόπλιο, Νίτσα. Προφανέστατα, Νίτσα ήταν κάποια κυρία της οικογένειάς του ή ίσως κάποια κόρη. Πάντως αυτό είναι ένα ατμόπλιο των χρόνων εκείνων, όπως βλέπετε και από τα τεχνικά. Όλα δε αυτά τα ατμόπλια, για κοιτάξτε και αυτό, μια λεπτομέρεια που θα τη δούμε σε όλα τα ατμόπλια, έχουν την υπερκατασκευή, τη γέφυρα δηλαδή και όλα τα συμπαρομαρτούντα, στο μέσο του πλοίου. Για χρόνια ολόκληρα οι ναυπηγοί βάζαν την υπερκατασκευή στο μέσο. Σήμερα δεν βλέπουμε τέτοια πλοία, δεν υπάρχουν πια και η υπερκατασκευή είναι στο πίσω μέρος του πλοίου. Αλλά δείτε το αυτό έτσι σαν ιστορική, ας πούμε, οπτική εικόνα. Να δούμε τον επόμενο. Για να δούμε τον επόμενο. Εκ των πρωτεργατών, όπως σας είπα, ήταν ο Γιαννούλης Θεοδόρου. Όπως γνωστότατη ήταν και η οικογένεια. Για να δούμε την επόμενη εικόνα και η οικογένεια. Κοιτάξτε, αυτές του Γεωργίου Νικολάου είναι μια μεγάλη εταιρεία. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία. Και βλέπετε εδώ, βγάζουν και φωτογραφία, όπως ίσως όλοι μας έχουμε από γονείς, από παππούδες και τα λοιπά, όλοι μαζί να φωτογραφίζονται έτσι. Ας πάρουμε την εικόνα. Και κάποιες, πολλές, πάρα πολλές από αυτές τις φωτογραφίες είναι στο αρχείο μου, διότι ξέρετε χρόνια ολόκληρα ότι πόσα τέτοια πράγματα μαζεύω, αλλά ορισμένες από αυτές, να το πούμε αυτό, είναι από βιβλία που έγραψε ο Μήνος Κομνηνός, ένα βιβλίο που έγραψε ο Μήνος Κομνηνός, για τους Κασιώτες Ναυτίλους. Θα πούμε και κάτι άλλο μετά από αυτό, αλλά επειδή κάνα δύο, δεν θυμάμαι πόσες τώρα, είναι από αυτό το βιβλίο, πολλές είναι από δικό μου αρχείο κτλ. Ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Αυτό είναι το Βιργινία. Αυτά όλα τα, να κοιτάξετε και την υπερκατασκευή που σας λέω στο μέσο του πλοίου. Αυτά τα πλοία όλα, κρατήστε τα στη μνήμη σας, γιατί τα περισσότερα διαδραμάτισαν φοβερό ρόλο στη μάχη του Ατλαντικού. Αυτά ήταν που διέσχιζαν. Θα σας πω μετά, αυτά όλα τα Λίμπερτες και τα τέτοια που λέμε, αυτά ήταν μετά τον πόλεμο. Όλο τον πόλεμο τον έβγαλαν αυτά που βλέπετε τα πλοία και συγκεκριμένα από αυτά θα σας πω στη συνέχεια τι απέγιναν. Αυτό λοιπόν είναι το Βιργινία Νικολάου της οικογένειας αυτής που είδαμε προηγουμένως. Επίσης μεγάλη εφοπλιστική οικογένεια ήταν του Ηλία Χατζηλία με τα παιδιά του, ας το δούμε μετά από αυτήν, με τα παιδιά του αργότερα, τους συγγενείς του, τα εγγόνια του κτλ. Όπως και η οικογένεια του Γεωργίου Μαυρολέοντος. Η οικογένεια λοιπόν Μαυρολέοντος είχε μέχρι και τη δεκαετία του 60 η σχολή του πράγματι ενεργά με την εμπορική ναυτιλία. Και ένας, ας πάρουμε αυτή την εικόνα, και επίσης όλοι αυτοί οι παλιοί καπεταναίοι και πλοιοκτήτες είχανε υυξημένο το αίσθημα της οφειλής στις πατρίδες τους, στα νησιά τους.
πολλά από τα σχολιά, από τις εκκλησίες, από ευαγή ιδρύματα κτλ. Στην Κάσο, ξέρω εγώ κτλ. Σε όλα αυτά τα νησιά, στοιχείο περισσότερο, σε όλα εν πάση περιπτώσει τα νησιά, είναι από καπεταναίους των χρόνων εκείνων. Με ας πούμε προεξάρχοντα κατά κάποιον τρόπο του Παπαδάκη που έκανε πολλά. Θα δούμε τώρα, για δείτε την επόμενη εικόνα. Ο Αντώνιος Παπαδάκης λοιπόν, Κασιώτης αυτός, χαρακτηρίστηκε μέγας ευεργέτης της Κάσου. Μέγας ευεργέτης της Κάσου, γιατί πάρα πολλά από τα κέρδη του, διότι η εμπορική ναυτιλία τότε απεικέρδαινε πολλά, τα διέθεσε για έργα φιλανθρωπίας κτλ. Και επίσης, για δείτε τον επόμενο και θα σας πω κάτι παράξενο μετά. Αυτό είναι το πρώτο ατμόπλιο του Παπαδάκη. Βλέπετε αρχαία κατασκευή, όχι αρχαία κατασκευή, ας πούμε παλιό μοντέλο, πάλι με την υπερκατασκευή στο μέσο και τα λοιπά, σαν πύργος. Αλλά μας περιπτώσει ήταν αυτό το οποίο μέσα από διαδοχικές αυξήσεις του κεφαλαίου της εταιρείας του βέβαια, του έφερε έναν ολόκληρο στόλο, μέρος των κερδών του στόλου αυτού διέθεσε και στο νησί του. Δείτε λίγο, να δούμε την επόμενη εικόνα. Για να δούμε την. Επίσης ένας των χρόνων εκείνων, ο Νικήτας Καμπούρης, ο οποίος είχε πρώτα ένα ιστιοφόρο, ήταν καπετάνιο σε ιστιοφόρο, πρώτα, αυτό εδώ, το οποίο, το επόμενο, το οποίο το παλιό ιστιοφόρο που καπετάνευε πρώτα αυτός πριν εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε, ήταν αυτό που θα δούμε μετά, αυτό εδώ πέρα, το οποίο έφερε το όνομα, το πλοίο τώρα, Λούλα Καλβοκορέση. Κοιτάξτε τώρα, αυτό το παράξενο όνομα δεν ήταν οικογενειακό του Καμπούρη. Το Λούλα πιθανώς να υπάρχει όνομα Λούλα και τότε να υπήρχε ως υποκοριστικό, αλλά Λούλα Καλβοκορέση. Ας πάρουμε την εικόνα. Ο Καλβοκορέσης, ο Καμπούρης τώρα πώς ήξερε τον Καλβοκορέση δεν ξέρω. Ο Καλβοκορέσης ήτανε, τι ήταν ο Καλβοκορέσης, ένας νέος, ένα παιδί, το οποίο γλίτωσε από τη σφαγή της Χίου. Τότε, με μια μεγάλη προσπάθεια διεθνών κύκλων κτλ. Και κυρίως Αμερικανών, πάρα πολλά παιδιά από αυτά που διασώθηκαν μένα από τη σφαγή, αλλά ήταν πλέον πεινασμένα, γυμνά στους δρόμους, από εδώ, από εκεί, σφάχτηκαν οι γονείς τους κτλ. Κάνανε ένα πρόγραμμα τότε να πάνε στην Αμερική. Μεταξύ των παιδιών αυτών ήτανε και ο μικρός Καλβοκορέσης. Πήγε λοιπόν στην Αμερική, σε μια οικογένεια, καλή οικογένεια κτλ, η οποία οικογένεια τον βοήθησε το παιδί αυτό και ενετάγει, κατετάγει στο ναυτικό, στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως πλοίαρχος στον αγώνα τότε Βορείων και Νοτιών κτλ, έκανε πάρα πολλές παράτολμες επιχειρήσεις επιτυχώς και έφτασε το βαθμό του αρχιπλιάρχου. Ο γιος αυτούνου ακολούθησε επίσης στο ναυτικό, Καλβοκορέσης, George Καλβοκορέσης, ο οποίος γιος του έφτασε στο βαθμό του ναυάρχου. Και ο Καλβοκορέσης αυτός ήτανε κυβερνήτης ενός μεγάλου πολεμικού πλοίου αμερικανικού ονόματι Σαρατόγκα. Δεν είναι το σημερινό εννοείται αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα, το οποίο νομίζω πια παροπλίστηκε και αυτό, αλλά των καιρών μας ήταν αυτό το Σαρατόγκα, όχι αυτό, πριν από αυτό ένα άλλο Σαρατόγκα, το οποίο ας πούμε πλειάρχευσε ο Έλληνας αυτός, ο Τζον Καλβοκορέσης. Και στην οικογένεια αυτή υπήρχε μια αδελφή, Λούλα Καλβοκορέση. Τώρα, όπως σας είπα και πριν, ο Καμπούρης ο εφοπλιστής των χρόνων εκείνων, πώς ήξερε όλα αυτά. Και έβγαλε το πλοίο Λούλα Καλβοκορέση, δεν ξέρω, αλλά πολύ καλά έκανε και το έβγαλε, γιατί εν πάση περιπτώσει ήταν ένα όνομα το οποίο είναι λίγο παράξενο, λίγο αυτό, τουλάχιστον με αυτό το πλοίο συζητήθηκε και έμεινε στη μνήμη. Ο ναύαρχος λοιπόν, για δείτε την επόμενη εικόνα,
Ο ναύαρχος λοιπόν, ο Έλληνας τώρα στην Αμερικανική, στον Αμερικανικό, στο Αμερικανικό ναυτικό, ο Έλληνας Τζορτζ Καλβοκορέσης είναι αυτός. Για δείτε και την επόμενη εικόνα, επίσης μια μεγάλη, αυτός είναι ο τελευταίος, ο νηψιός της μεγάλης οικογένειας του Παύλου Φραγκούλη, που πολλά προσέφερε και αυτός στην εμπορική ναυτιλία. Αλλά, ας πάρουμε την εικόνα αυτή, αλλά η μεγαλύτερη οικογένεια, οι πλουσιότεροι, με το μεγαλύτερο αυτό τονάζ και τα λοιπά, ήταν η οικογένεια Λιβανού. Προσέξτε τώρα. Η οικογένεια Λιβανού, ας δούμε την εικόνα. Αυτά είναι τα αδέλφια της οικογένειας Λιβανού. Παιδιά του Γιώργου Λιβανού, του πρώτου, ας πούμε, ναυτικού, με πανιά. Αυτά τα παιδιά, ασχοληθέντα με την ναυτιλία, κάναν μια τεράστια, έναν τεράστιο στόλο δικό τους εμπορικό και κυρίως ο πλουσιότερος όλων με τη μεγαλύτερη επιτυχία στην εμπορική ναυτιλία ήταν, όπως βλέπετε εσείς στην οθόνη και εγώ από εδώ βέβαια, ήταν άκρος δεξιός με το μουστάκι που είναι πιο χαμηλά κάπως από τους άλλους, ο Σταύρος ο Λιβανός. Τώρα αρχίζει κάτι να σας λέει η ιστορία αυτή. Ο Σταύρος ο Λιβανός λοιπόν, ας πάρουμε την εικόνα. Ο Σταύρος ο Λιβανός είχε από πλούτη ή από τονάζ πλοίων, γιατί από εκεί ήταν τα πλούτη, όσα είχαν όλοι οι άλλοι μαζί. Αυτός ο Σταύρος ο Λιβανός λοιπόν είχε δύο κόρες. Πάμπλουτες φυσικά, αλλά και πανέμορφες βέβαια. Η μία κόρη λεγότανε, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, η μία κόρη λεγότανε Τίνα Λιβανού, τη βλέπετε, και η άλλη κόρη λεγότανε Ευγενία Λιβανού. Για να δούμε την επόμενη εικόνα. Η Ευγενία Λιβανού. Αυτές λοιπόν ήτανε, ας πάρουμε την εικόνα, αυτές λοιπόν ήτανε οι κοπέλες, όπως σας είπα, νέες, πάμπλουτες, κόρες του μεγαλύτερου, ας πούμε, εφοπλιστού, του Σταύρου Λιβανού, ήτανε πάμπλουτες και όλα αυτά, και κατά κάποιον τρόπο τότε έγινε αυτό που σας είπα, η προς τα έξω εμφάνιση κάποιων εφοπλιστών τότε, του Ωνάση, του Νιάρχου, όπως σας είπα, κτλ. Ενώ μέχρι τότε τον πάμπλουτο Λιβανό, ο οποίος είχε όσα είχαν και ο Ωνάσης και ο Νιάρχος και ο Λάτσης όλοι μαζί, τα είχε ο Λιβανός ως τον Ωνάση και ως χρήματα, ούτε τον ήξερε κανένας, ήταν άλλου είδους άνθρωποι τότε. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, ο αγώνας προβολής όλων αυτών ήταν να νυμφευθούν τις κόρες του Λιβανού. Και πραγματικά γίναν αυτά που από εδώ και πέρα τα ξέρετε, γιατί πάμε στη δεκαετία πια του 60. Ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τίνα Λιβανού, μετά χώρισε, την πήρε ο Νιάρχος. Η Ευγενία πρώτα και αυτή ήταν με τον Ωνάση, μετά έγινε αυτή η ιστορία στη Σπετσοπούλα που βρέθηκε νεκρή και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία για την οποία δεν θα μιλήσουμε σήμερα, αν θέλετε βέβαια θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να καταλάβετε το μηχανισμό τώρα της διαδοχής του μεγάλου αυτού πλούτου και πώς έφτασε πια στην επίδειξη όχι μόνο θαλαμυγών και δεν ξέρω τι, στην επίδειξη και ικανότητας να προσελκύσουν τόσο ωραίες και τόσο πλούσιες γυναίκες. Και βέβαια όταν ο αγώνας είναι μόνο για την έξωθεν, ας πούμε, εικόνα, γι' αυτό και οι δύο αυτοί γάμοι κατέληξαν κακήν κακώς. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει και κάτι άλλο μέσα σε ένα γάμο, καλή είναι η συνένωση πλοίων και τονάζ και όλα αυτά, αλλά όταν δεν υπάρχει και κάτι άλλο, όλοι αυτοί οι γάμοι, και όχι μόνο αυτοί οι δύο που λέμε, και ένα σωρό άλλοι, κατέληξαν κακήν κακώς της δε ευγενίας. Είναι μεγάλη ιστορία, η οποία ενδεχομένως υποκρύπτει και πολύ βαρύτερα πράγματα από το δεν συμπαθούσε ο ένας τον άλλον κτλ. Αλλά αυτό, συγγνώμη, αλλά αυτό που σας είπα θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμούλα. Κλείνει αυτή η παρένθεση λοιπόν με τη μεγαλύτερη αυτή οικογένεια του Σταύρου Λιβανού και
ο Σταύρος ο Λιβανός έφτιαξε ένα πλοίο, για δείτε με το παράξενο όνομα, για δείτε λίγο, αυτό εδώ, σας είπα τον χρόνο είναι εκείνο, τα πρώτα πλοία, Θεοφανό Σιδερίδη λέγεται αυτό το πλοίο. Παράξενο όνομα θα μου πείτε. Παράξενο. Ποια ήταν η Θεοφανό Σιδερίδη, αφού αυτή λεγόταν Λιβανού, οικογένεια, Θεοφανό δεν υπήρχε μέσα στο σπίτι. Ποια ήταν η Θεοφανό Σιδερίδη. Ακούστε τώρα πώς συμπλέκονται ιστορίες. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Εκείνα τα χρόνια που δραστηριοποιούν το στοιχείο αυτοί οι άνθρωποι, στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν δύο αδέλφια πάμπλουτα σιδερίδιδες. Πιο πλούσιος από όλους ήταν ο Σπύρος ο Σιδερίδης. Αυτοί λοιπόν ήταν ίσως οι πλουσιότεροι Έλληνες που πέρασαν ποτέ. Φάνηκαν ποτέ. Των χρόνων εκείνων λέω, γιατί σήμερα είναι αλλιώς τα πράγματα. Οι πλουσιότεροι Έλληνες. Οι οποίοι μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, μες στη Ρωσία κυρίως, στην Οδυσσό και τα λοιπά, πέρα από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες του χαβιαριού και μεταφορών και το ένα και το άλλο, είχαν αναλάβει και μεταφορές από το Βατούμ καυσίμων με τα πλοία τους και τα τέτοια. Κάποια, ας τα πούμε, πετρελοφόρα, κάποια γκαζάδικα των χρόνων εκείνων βέβαια. Αλλά πλούτησαν σε βαθμό, μετά ασχολήθηκαν με επενδύσεις, με τραπεζικές εργασίες, πλούτησαν σε βαθμό απίστευτος οι σιδερίδιδες. Η γυναίκα του Σπυρίδωνα ήταν η Θεοφανό. Αυτοί λοιπόν οι σιδερίδιδες, και ιδίως ο Σπύρος, βοήθησε πάρα πολύ την εμπορική ναυτιλία, ιδίως της Χίου. Και προφανέστατα ο Λιβανός ο πρώτος Λιβανός, ο πατέρας, είχε πάρει βοήθεια από αυτόν, είτε με μορφή δανείου, είτε με μορφή δωρεάς, είτε δεν ξέρω με ποια μορφή για να αισθάνεται τόση ευγνωμοσύνη. Και το πρώτο του πλοίο το ονόμασε Θεοφανό Σιδερίδη. Δηλαδή, ίσως είναι από τα σπάνια στα χρονικά να ονομάσει το πλοίο του με το όνομα τη σύζυγου του τραπεζίτη από την Κωνσταντινούπολη. Αυτός δε, για κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Όπως σας είπα, αυτός ήταν ο πλουσιότερος, πρέπει να ήταν ο πλουσιότερος Έλληνας που πέρασε ποτέ. Όταν λοιπόν, στη Ρωσία έμενε, αυτός ήταν Ρώσος υπήκος και τα λοιπά. Όταν λοιπόν αισθάνθηκε ή δεν ξέρω ποια στιγμή τέλος πάντων, αισθάνθηκε ή δεν αισθάνθηκε, έφτιαξε τη διαθήκη του άνθρωπος. Και κληροδότησε, εκτός από όλα αυτά που έκανε η ζωή, με πλειοκτήτες, ιδίως με τον Λιβανό και τα λοιπά, πώς δηλαδή ο πλούτος, ο πουλής ανατρέχει πίσω, φτάνει στο σιδερίδι τώρα, του Λιβανού, της Τίνας, του Ωνάση, πώς φτάνει σε έναν σιδερίδι. Αυτός λοιπόν, με την διαθήκη του, άφησε σχεδόν όλη του την περιουσία, 800.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, στον ελληνικό στόλο. Ο οποίος ελληνικός στόλος ολόκληρος δεν άξιζε 800.000 λίρες. Δηλαδή θα μπορούσε να ζήσει όλη η Ελλάδα με αυτή τη διαθήκη. Λοιπόν, αλλά μόλις πέθανε ο άνθρωπος και δημοσιεύθηκε κατά το τυπικό τότε η διαθήκη, προσέβαλαν τη διαθήκη αυτή πάρα πολλοί συγγενείς, μικροί, κοντινοί, μακρινοί, ξανχιστίας, κατευθείαν γραμμή και το ένα και το άλλο και το παράλληλο, με το σκεπτικό και το επιχείρημα στα δικαστήρια ότι δεν μπορεί ένας να αφήσει την περιουσία του σε πολεμικό στόλο άλλου κράτους. Δηλαδή δεν μπορεί ένας Ρώσος υπήκος να αφήσει 800.000 χρυσές λίρες στο στόλο της Ελλάδος. Απάνω εκεί λοιπόν αρχίζει μια διαμάχη φοβερή με δικαστήρια, τρομακτικά δικαστήρια, χρόνων πολλών στην Αθήνα και στη Ρωσία, τα οποία δικαστήρια είχαν αποτέλεσμα, παραλλήλως με αυτά τα δικαστήρια, αδιαφόρησε σε μεγάλο βαθμό και το ελληνικό δημόσιο. Αυτό δηλαδή το οποίο μαστίζει το ελληνικό δημόσιο, φάνηκε και τότε, αδιαφόρησε σε μεγάλο βαθμό και ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας αυτής χάθηκε. Και από 800.000 χρυσές λίρες Αγγλίας έφτασαν στο ελληνικό δημόσιο 20.000 λίρες. Προσέξτε, όχι 200.000 λίρες, 20.000 λίρες. Δηλαδή, μια ελεημοσύνη και στο ελληνικό δημόσιο. Έτσι χάθηκε αυτή η περιουσία. Και μια που το πλοίο αυτό λοιπόν ονομάστηκε Θεοφανό Σιδερίδου, να δείτε για παράδειγμα από εκεί πέρα, αυτό είναι το συμφωνητικό, το πρωτότυπο.
αν το δείτε από μπροστά, θα το από κοντά, συγγνώμη, θα το καταλάβουμε πιο καλά. Για κοιτάξτε λίγο από πιο κοντά. Αφενός λοιπόν, η Θεοφανό Χήρα Σπυρίδωνος Σιδερίδου, Ρωσής Υπήκοος, ο Ξενοφών Σιδερίδης κτλ. Και αφετέρου, δείτε μετά 5-6 γραμμές, αφενός συμβάλλονται αυτοί, και αφετέρου ο Εθνικός Στόλος της Ελλάδος, εκπροσωπούμενος από του Υπουργού των Οικονομικών. Αυτό είναι μια προσπάθεια. Λέει, συνεφώνησαν αμοιβαίως τα επόμενα, αυτό που βλέπετε εκεί πέρα. Ας πάρουμε την εικόνα. Τίποτα δεν μπόρεσε να γίνει τελικά. Τίποτα δεν μπόρεσε να γίνει. Ας δούμε, ξέρετε, έτσι μόνο περιληπτικά, γιατί βρίσκονται στα χέρια μου τρία τεράστια ντοσιέ, τα πρωτότυπα ολόκληρης αυτής της αντιδικίας, που χάθηκε για την Ελλάδα βέβαια. Αλλά δεν μπορούμε να δούμε τώρα εμπαρενθέσεις από αυτά, αλλά μόνο δείτε μόνο και το επόμενο. Δείτε και το επόμενο. Προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εκτελεστέ διαθήκης Σπυρίδωνος Σιδερίδη. Κύριε διοικητά κτλ. Και εκθέτουν το αυτό στην Εθνική Τράπεζα, ζητώντας κάποιες διευθετήσεις για αυτή τη διαθήκη. Δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα βέβαια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, να το πούμε, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Και τελικά η διαμάχη αυτή μεταφέρθηκε σε αγγλικά δικαστήρια στην Αγγλία. Ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, η επόμενη εικόνα είναι η εφημερίδα Τα Νέα της Ανατολής. Ας πάρουμε, δείτε εκεί, θα το δούμε και από κοντά, δείτε εκεί πέρα που έχει κάτω αριστερά, που έχει και μια λοξία, έτσι ελαφρά γραμμή με μολύβι. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα αγωγή στο Βρετανικό Δικαστήριο. Να το δούμε λίγο από κοντά. Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε λίγο αυτή την εφημερίδα από κοντά, ναι. Λοιπόν, και μια ενδιαφέρουσα υπόθεση, όχι αγωγή όπως είδα εδώ από μακριά, σας είπα, θα πει υπόθεση in the British Court, στο Βρετανικό Δικαστήριο. Και εξηγεί λοιπόν, international by Σιδερίδης κτλ. Μια ενδιαφέρουσα λοιπόν υπόθεση μεταξύ Σιδερίδη και δεν ξέρω ποιον άλλον, Ντάφη κτλ. Εκδικάστηκε πλέον στα αγγλικά δικαστήρια. Ούτε και εκεί, ας πάρουμε την εικόνα. Βέβαια, ούτε και εκεί έγινε τίποτα. Και χάθηκαν για την Ελλάδα 800.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Γι' αυτό κάναμε αυτή τη μικρή παρένθεση για να σας πω, να σας εξηγήσω. Συγγνώμη, σας καθυστερώ λίγο, αλλά αυτά είναι όλα πρωτότυπα και να μην τα χαλάσουμε. Για να σας εξηγήσω γιατί το όνομα Σιδερίδης δεν είναι πασίγνωστο όπως είναι τα ονόματα άλλων ευεργετών των χρόνων εκείνων, που τα ξέρουμε όλοι και από τα σχολικά μας χρόνια ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αλλά όχι για τώρα, αλλά απλώς για να δείτε γιατί αυτό το πλοίο λέγεται Θεοφανός Σιδερίδη. Να δούμε την επόμενη εικόνα. Μια γενική εικόνα. Αυτά ήταν τα φορτηγά του Μεσοπολέμου με τα οποία άρχισε αυτή η ιστορία του Ατλαντικού. Και ας πούμε, δείτε το επόμενο πλοίο. Το επόμενο πλοίο, αυτό είναι το, να και εδώ πάλι υπερκατασκευή στη μέση, αυτό είναι πλοίο του εφοπλιστή Μιχάλη Ξυλά, και το οποίο συμμετέσχε και έχει την ιστορία του στον πόλεμο αυτόν. Δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα ενός πλοίου, ενός άτυχου ναυτικού από τους πρώτους των χρόνων εκείνων. Αυτός ήταν Κωνσταντίνος Καμούδης με το παρόνιμο Γαλιανδρέας, ο οποίος οδηγώντας, κυβερνώντας το πλοίο του, στο παρθενικό του ταξίδι, γύρναγε από τη Ρόδο και πηγαίνοντας στο νησί του, στη Σάμο, έτυχε να είναι τα φώτα του λιμενοβραχείου, το φως του λιμενοβραχείου να κλειστό, σβησμένο, η φωτιά δεν άναψε, τώρα ξέχασε ο υπάλληλος να την ανάψει, ο φαροφύλα, ο εργάτης, ξέρω εγώ τι, και πάει στο πρώτο του ταξίδι και το ρίχνει το πλοίο εκεί πάνω και καταστράφηκε το πλοίο του. Βέβαια συνέχισε αυτός με άλλα πλοία κτλ. Αλλά κατά το παρθενικό του ταξίδι, ας πούμε, το 1925, πηγαίνοντας στο Μόλο, το χτύπησε πάνω εκεί και βυθίστηκε το πλοίο. Ευτυχώς, επειδή ήταν ακριβώς κοντά στην ακτή, σπεύσαν βάρκες και δεν ξέρω τι, και ευτυχώς σώθηκε το προσωπικό. Και αυτός βέβαια είναι ένας επικίνδυνος χειρισμός, ιδίως για τα χρόνια εκείνα, να περάσει κανείς πλάι, να παραλλάξει δηλαδή είτε ακροτήρια, είτε φάρους, είτε καραβοφάναρα, είτε τέτοια. Και μάλιστα υπάρχει και
Υπάρχει και κανένα δύο, όχι κανένα δύο, πολύ περισσότεροι πίνακες. Δείτε χαρακτηριστικά τον επόμενο. Για αυτόν τον ελιγμό, το να περνάει το πλοίο, ιδίως το ιστιοφόρο, να περνάει με τον αέρα κοντά από βράχο, από στεριά, που υπάρχει βέβαια ο φάρος, υπάρχει σήμανση κτλ. Αλλά για σκεφτείτε τη νύχτα, να μην υπάρχει και το φως, η φωτιά πάνω. Πώς πήγε αυτό και έπεσε εκεί και κατεστράφη. Λοιπόν, και μαζεμένα, ας πάρουμε αυτή την εικόνα βέβαια, και μαζεμένα πλοία, για να έρθουμε τώρα ακριβώς στον πυρήνα αυτό που θέλουμε να πούμε, μαζεμένα πλοία, κοιτάξτε το ένα δίπλα στο άλλο στην επόμενη εικόνα, τι είναι αυτά τα πλοία, γιατί θα πει κανείς είτε ξεφόρτωσαν είτε φουρτώνουν, γιατί βρέθηκαν πλάι-πλάι και δεμένα, είναι πλοία, κυρίως αυτά εδώ τουλάχιστον τώρα, είναι της εταιρείας Ρυθύμνη και Κουλουκουντή, τα οποία περιμένουν στη Μαδέρα της Ισπανίας, περιμένουν να φορτώσουν για να φύγουν ως νεοπομπή, ως κομβόι. Δηλαδή, όλα μαζί, προστατευμένα από πολεμικά πλοία, να διασχίσουν τον Ατλαντικό. Αυτός λοιπόν, ας πάρουμε αυτή την εικόνα βέβαια, αυτός λοιπόν, με δύο-τρία λόγια, ήταν ο ελληνικός στόλος. Αυτό όλα που είπαμε σύντομα και γρήγορα, που όλα παρουσιάστηκε επί χίλια, για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. Εδώ δεν μπορούμε να πούμε τώρα 200 εφοπλιστές, ούτε 1000 πλοία. Αλλά εσείς πολλαπλασιάστε τον ΟΕΡΑ, αυτά τα λίγα που είπαμε για να καταλάβετε. Πάρα πολλά πλοία λοιπόν ελληνικά. Τώρα, πάμε, βάζουμε εδώ μια άνω τελεία και πάμε στον άλλον πόλο αυτής της τραγωδίας, αυτής της ιστορίας. Ποιον? Τον γερμανικό. Μέχρι τώρα λέγαμε τα ελληνικά πλοία ενταγμένα σε αυτές τις μεταφορές, μισθωμένα από την κυβέρνηση κυρίως της Αγγλίας και όσα πάθανε στο τέλος και πώς τα πάθανε. Πάμε τώρα στον άλλον πόλο, τη Γερμανία. Και ποιος είναι ο άλλος πόλος σε σχέση με τη θάλασσα και τον Ατλαντικό? Τα υποβρύχια. Ο στόλος γενικά, το ναυτικό της, αλλά εδώ πέρα δεν ήταν το ναυτικό γενικός και αορίστος που συμμετέσχε σε αυτή την ιστορία του γερμανικού, ήταν τα υποβρύχια. Λοιπόν, στη Γερμανία τότε υπήρχε ένας πολύ καλός αξιωματικός του ναυτικού, ναύαρχος, να δούμε την επόμενη εικόνα. Ήτανε ο Κάρλ Ντένιτς. Αυτός λοιπόν είχε τοποθετηθεί, δεν ξέρω από ποιον, από τον Χίτλερ, δεν ξέρω από ποιον, ως επικεφαλής των ομάδων των υποβρυχίων. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Εδώ, και εδώ ερχόμαστε σιγά σιγά τώρα στον πυρήνα της ιστορίας αυτής, εδώ λοιπόν ο Κάρλ Ντένιτς επιθεωρεί το πλήρωμα ενός υποβρυχίου, προφανώς σε κάποιον ναύσταθο. Α, όχι, συγγνώμη, δεν είναι, αυτό είναι στη Γαλλία, στο Σεναζέρ είναι αυτό, αυτή η επιθεώρηση, στην κατεχόμενη βέβαια Γαλλία. Τώρα θυμήθηκα από πού είναι στο Σεναζέρ αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο ναύαρχος αυτός επιθεωρεί ένα πλήρωμα υποβρυχίου. Τα υποβρύχια, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια αυτήν. Τα υποβρύχια ήταν ένα όπλο το οποίο υπήρχε και πριν, αλλά η γερμανική τεχνολογία και οι ανάγκες του πολέμου ανάγκασαν την βιομηχανία, την ναυπηγική βιομηχανία της Γερμανίας να εντείνει τις προσπάθειές της, να αυξήσουν τα εργοστάσια κατασκευής και να φτιάχνουν πάρα πολλά υποβρύχια. Γιατί? Γιατί ο Κάρλ Ντένιτς, η ηγεσία ας πούμε της γερμανικής, ας πούμε του Τρίτου Ράιχ, γρήγορα διέγνωσε την τεράστια σημασία του αγώνα στη θάλασσα. Και σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί τα υποβρύχια ήταν πολλών ειδών όπως και τα πλοία κτλ., σε αυτόν τον πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν 5-6 τύποι υποβρυχίων με συγκεκριμένες δυνατότητες του καθένα που δεν μπορούσε εύκολα να τα αντιμετωπίσει εμπορικό πλοίο. Παρένθεση, σε πολλά εμπορικά πλοία πάνω είχαν βάλει Βρετανούς πολυβολητές και πυροβολητές. Όχι κάθε πλοίο, πολλά πλοία, όσα δεν ήταν σε νεοπομπή, είχαν απάνω πυροβολητές Βρετανούς, ελληνικά πλοία. Τι να κάνει και ο πυροβολητής όταν έχει εξαπολύσει την τορπίλη του υποβρύχιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Αυτά λοιπόν τα υποβρύχια
είχαν πολύ προηγμένες τεχνικές δυνατότητες για τα χρόνια εκείνα. Και ήταν αυτά τα μοντέλα, ας τα ξέρουμε έτσι θεωρητικά δηλαδή, για δείτε λίγο εκεί πέρα. Αυτά που διαβάζετε καμιά φορά ή που διαβάζουμε όλοι, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, ότι ο πλοίαρχος, ο Λάσκος, ξέρω εγώ τι, ναυμαχώντας με το τύπο αυτό, είναι λοιπόν το υποβρύχιο το V30. Ένας τύπος υποβρύχιου που χρησιμοποιήθηκε στον Ατλαντικό, το V30, και καμιά άλλη στιγμή θα μιλήσουμε για τον πλοίαρχο, τον Λάσκο, για την ναυμαχία που έγινε έξω από τη Θάσο, έξω από τη Σκιάθο. Αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα, ή αν προλάβουμε προς το τέλος ίσως. Ένας άλλος τύπος συνηθισμένος τότε ήταν το V32, δηλαδή γιατί σας τα δείχνω αυτά, γιατί πάρα πολλές φορές, στην επόμενη εικόνα είναι αυτό, το V32, πάρα πολλές φορές θα διαβάσετε σε κάποιες διηγήσεις των πολεμικών γεγονότων, τορπιλίστηκε από το υποβρύχιο του τάδε τύπου. Το καθένα από αυτά λοιπόν ήταν άλλος τύπος για κάποιο λόγο. Όπως και το επόμενο, πάλι του Ατλαντικού, του μετόπου του Ατλαντικού, ήταν το V47, πιο προηγμένο. Εδώ βέβαια δεν είναι σε πολύ μεγάλη αποστολή. Βλέπετε και τον οπερατέρ κάτω, τον Γερμανό, που παίρνει και το πλήρωμα, το ανώτερο πλήρωμα στον Πυργίσκο, χαμογελάει και κάνει. Εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο προφανώς λιμάνι, σε κάποιο ναύσταθμο είναι το υποβρύχιο αυτό. Και τα V106. Τα V106 ήταν αυτά που τα ονόμασαν λύκους, το επόμενο δηλαδή, αγέλες λύκων. Ορμούσαν δηλαδή όλα μαζί στο μέσο των νιοπομπών και τορπίλιζαν τα πλοία. Λίγο αργότερα δεν πρόλαβαν, εξ όσων γνωρίζω βέβαια, να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο αυτό. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Δείτε λίγο αργότερα λοιπόν έγινε η μαζική παραγωγή. Αυτός είναι ένας προηγμένος τύπος, πάλι μιλώντας βέβαια για τα χρόνια εκείνα προηγμένος, το V2511, τα οποία εξ όσων γνωρίζω δεν πρόλαβαν αυτά να συμμετάσχουν σε αυτό το μακελιό του Ατλαντικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια προσπάθεια, γιατί κανείς δεν ήξερε τότε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και αν θα τελειώσει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι η μαζική κατασκευή των υποβρυχίων. Εδώ λοιπόν τώρα, τι γινόταν, ας πάρουμε την εικόνα. Ας πάρουμε την εικόνα. Προσέξτε τώρα. Οι Εγγλέζοι, καταρχάς, για κάθε μεταφορά μεγάλη που έπρεπε 5-6 εμπορικά μεγάλα, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, να διασχίσουν τον Ατλαντικό, έμφορτα, γεμάτα δηλαδή, με όπλα, με άρματα, μάχες, με τρόφιμα, με τα πάντα, μαζεύονταν όλα μαζί. Και αυτά τα μαζεμένα, τα όλα μαζί, προστατεύονταν, υποτίθεται, από πολεμικά πλοία τα οποία συνόδευαν τα εμπορικά. Εννοείται, τα πολεμικά αυτά πλοία δεν επελέγονται τυχαία ως πλοία συνοδείας, ήταν πλοία τα οποία είχαν προηγμένα συστήματα ανθυποβρυχιακής δράσης, αναγνώρισης υποβρυχίων με ηχοβολιστικά συστήματα και με τέτοια, ραδιοεντοπισμού υποβρυχίων και εφοδιασμένα με πολύ μεγάλη ισχύος βόμβες βυθού. Είναι αλητυχία και αυτά τα πλοία, τα αντιτορπιλικά αυτά, τα μεγάλα, τα αμερικάνικα. Αυτές ήταν οι λεγόμενες νιοπομπές. Και θεωρείται μεγάλο κατόρθωμα των Γερμανών πλοιάρχων, των υποβρυχίων, να μπορέσουν, γιατί ήταν επικίνδυνο να χωθούν στην νιοπομπή, να μπορέσουν να κτυπήσουν και να βυθίσουν, να τορπιλήσουν δηλαδή, πλοία της νιοπομπής. Πολλές φορές το πετυχαίναν λοιπόν, αυτό που ορμούσαν ορισμένα στο μέσον και ώσπου να καταλάβουν οι άλλοι τι γίνεται, είχαν εξαπολύθει τις τορπίλες και όλα αυτά και όλα εκείνα. Αυτές ήταν λοιπόν οι νιοπομπές, οι οποίες είχαν πάρα πολλά θύματα. Εδώ κάναν κάτι οι Άγγλοι, το οποίο το περιγράφω, το αναφέρω, δεν θέλω, και θα το δούμε μετά σε συγκεκριμένα θέματα, στη σημερινή εκπομπή. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, γιατί το κάναν και πώς το κάναν. Χρησιμοποιούσανε ελληνικά πλοία, ναυλωμένα βέβαια, εντάξει, πληρώναν ό,τι έπρεπε να πληρώσουν στους μισθούς, στα πληρώματα κτλ. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν πλοία τα οποία
στα οποία παρήγγειλαν να διασχίσουν τον Ατλαντικό μεμονωμένα. Μεμονωμένα. Γνωρίζοντας ότι ο Ατλαντικός είναι γεμάτος από υποβρύχια γερμανικά. Με πολύ προηγμένη τεχνολογία που δεν μπορούσε εύκολα να αντιμετωπιστεί. Τα στέλναν λοιπόν εντελώς ασυνόδευτα και ένα μεγάλο μέρος περιστατικών φρικτών που θα δούμε τώρα ήταν με ασυνόδευτα πλοία. Γιατί το ασυνόδευτο πλοίο το εμπορικό είναι εντελώς απροστάτευτο από οτιδήποτε. Είναι στην απόλυτη διάθεση του υποβρυχίου. Ποιος θα αντιμετωπίσει το υποβρύχιο, το εμπορικό πλοίο? Αυτό ήταν μια τακτική παντελώς απαράδεκτη, αλλά εν πάση περιπτώσει γινόταν αυτό το πράγμα. Αποτέλεσμα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο Ατλαντικός είχε γίνει σφαγείο, κυριολεκτικά σφαγείο. Εδώ τώρα κάποια στιγμή, αυτό θα το πούμε άλλη ώρα, αλλά πάλι ακροθυγώς για να... Κάποια στιγμή έγινε μια τεράστια μεταβολή στο συσχετισμό των δυνάμεων αυτών. Τι είχε γίνει? Οι Γερμανοί στις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν ένα πολύ πολύ δύσκολο κώδικα που ήταν αδύνατο να τον σπάσουν οι σύμμαχοι. Πιάναν τα σήματα, βέβαια με ειδικά μηχανήματα, αλλά δεν μπορούσαν να τα αποκρυπτογραφήσουν με τίποτα. Λοιπόν, αποτέλεσμα, μη γνωρίζοντας τις επικοινωνίες των βάσεων των γερμανικών υποβρυχίων με τους κυβερνήτες, δεν μπορούσαν να ξέρουν και να καταλαβαίνουν τι εντολές έχουν, πού πάνε, αν πάνε κατά πάνω σε μια νιοπομπή ή αν δεν πάνε. Αυτό κράτησε καιρό. Και σφάχτηκε, σκοτώθηκαν, κάηκαν ζωντανοί, πνίγηκαν χιλιάδες ναυτικοί. Κάποια στιγμή οι τείχοι γύρισαν ανάποδα. Τι έγινε εδώ? Κάποια στιγμή ένα αντιτορπιλικό βρετανικό, εγγλέζικο, χτύπησε ένα υποβρύχιο. Χτυπήθηκε με ένα υποβρύχιο. Το υποβρύχιο έπαθε τέτοια βλάβη, που ανέβηκε στο αυτό να πούμε, στην επιφάνεια, δεν μπορούσε να αυτό κτλ. Και το κατέλαβε. Αυτό το υποβρύχιο άρχισε να βυθίζεται, αλλά να βυθίζεται όχι σκόπιμα από τους κυβερνήτες, άρχισε να βυθίζεται πλέον ως αντικείμενο, λόγω βλάβης. Και δύο, τρεις, αυτά θα σας τα πω ίσως λεπτομέρως, δύο-τρεις ναύτες του αντιτορπιλικού, κατέβηκαν στα γρήγορα από το πυργίσκο και τρέξαν στο γραφείο του κυβερνήτη να αρπάξουν και να πάρουν ό,τι βρουν εκεί μέσα, μήπως έκανε ημερολόγιο, έκανε αυτό, να πούμε χρήσιμο. Άρπαξαν ό,τι βρήκαν, τα δώσαν στον τρίτο που περίμενε στον πυργίσκο, στον τρίτο συνάδελφο, γιατί το υποβρύχιο βυθιζόταν πλέον, θα πνιγόταν αυτοί. Τα δίνουν στον τρίτο, πηδάει ο τρίτος έξω και βουλιάζει το υποβρύχιο και πνίγονται οι δύο ναύτες. Αυτά τα οποία βούτυξε ο άνθρωπος αυτός από τους συναδέλφους και τα πέταξε έξω, τα έδωσε στους αξιωματικούς του κτλ. Χωρίς να το ξέρει ο ίδιος, χωρίς να το ξέρει κανένας, χωρίς να το ξέρουν και οι αξιωματικοί, τα προώθησαν παραπέρα στη διοίκηση των αντιτορπιλικών. Και τελικώς, ένα από αυτά τα έγγραφα ήταν η αποκωδικοποίηση του κωδικού Ένιγμα. Αυτό που το ψάχνανε χρόνια και δεν μπορούσαν να το αποκωδικοποιήσουν, το βρήκαν έτοιμο από αυτή τη σύμπτωση. Και άρχισαν πια να κατανοούν τις εντολές των διοικήσεων των υποβρυχίων προς τους καπετάνιους, προς τους πλοιάρχους. Αυτό άλλαξε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτονόητο είναι, άλλαξε τις ισορροπίες κτλ. Κτλ. Όμως μέχρι τότε είχε γίνει τρομερή, ας πούμε, ζημιά σε έμψυχο υλικό, στο συμμαχικό αγώνα, στα πάντα. Και οι Γερμανοί τότε εξέδιδαν ένα περιοδικό, το οποίο λεγότανε Signal, αλλά το έβγαζαν και στην Ελλάδα. Το έβγαζαν σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, το έβγαζαν στη γλώσσα της χώρας. Εδώ λεγόταν Σύνθημα. Και κατά καλή τύχη έχω όλα τα τεύχη του Συνθήματος, αλλά σήμερα έχω εδώ 2-3 που χρειάζονται για να δούμε 2-3 πράγματα στην εκπομπή τη σημερινή. Στο τεύχος λοιπόν αυτό που θα δούμε τώρα, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Στο τεύχος αυτό λοιπόν του προπαγανδιστικού αυτού περιοδικού Σύνθημα έχουν οι Γερμανοί
πολλά και διάφορα, δεν είναι μόνο για το θαλασσινό αγώνα, αλλά μεταξύ των οποίων και τον αγώνα στη θάλασσα. Και λένε οι Γερμανοί σε αυτό το προπαγανδιστικό, το οποίο όμως έχει στοιχεία αληθινά. Για να δούμε τη μέσα σελίδα, το μέσα φύλλο, το σαλόνι ας πούμε. Εάν αυτό συνεχιστεί, κάτω από το 4ε γράφει εάν. Εάν λοιπόν αυτό συνεχιστεί, αποσιωπητικά ποιο να συνεχιστεί, η μάχη του Ατλαντικού όπως γίνεται. Γράφει μέσα εδώ πάρα πολλά, πάρα πολλά, για το απευθυνόμενο προς το προσωπικό των συμμαχικών πλοίων, ότι σας στέλνουν στη σφαγή και είναι άχρηστα τα πλοία και εμείς έχουμε τόσο αυτό ναυτικό κτλ. Και παραθέτει στο τέλος έναν πίνακα, βέβαια είναι πρωτόλιο σε αυτό σε σχέση με αυτά που έχουμε τώρα, τους πίνακες, τους ηλεκτρονικούς και τα τέτοια, στατιστικούς, αλλά περιέχει έναν πίνακα. Ας δούμε λίγο από κοντά. Περιέχει έναν πίνακα των Απολιών με κόκκινο χρώμα των συμμάχων και το ένα και το άλλο, και γράφει μέσα εκεί μάλιστα. Για 70.000 απώλειες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, την ίδια ακριβώς εποχή, την ίδια ακριβώς εποχή, ας πάρουμε αυτή την εικόνα, εφοδιάζει τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα βομβαρδίζανε τη μέρα τα εμπορικά πλοία, γιατί είχαν ορατότητα οι πιλότοι. Τα υποβρύχια κυρίως τορπιλοβολούσαν τα πλοία τη νύχτα, ούτως ώστε να μην γίνει αντιληπτή η παρουσία τους ή η τορπίλη, η οποία έκανε τότε μια μεγάλη διαδρομή και μπορούσε να τη δει γρήγορα το πλοίο και να κάνει κάποιον ελιγμό και να την αποφύγει. Είχαν λοιπόν εφοδιάσει και τα αεροπλάνα της η Γερμανία με τελευταίο τύπου μηχανές Mercedes. Δείτε λίγο την επόμενη που προέρχεται από διαφήμιση σε στρατιωτικό βιβλίο, σε στρατιωτικό περιοδικό. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Βλέπετε, της εταιρείας Benz, Mercedes-Benz, κινητήρες αεροπλάνων. Δηλαδή, ό,τι τελειότερο υπήρχε τότε, στα αεροπλάνα. Και όλα αυτά ριγμένα στον αγώνα αυτών των, κατά των εμπορικών αυτών πλοίων. Λοιπόν, και ας πάρουμε την εικόνα και θα δούμε αρκετά πράγματα από γερμανικά περιοδικά τώρα. Γιατί, αν τα δει κανείς αυτά από περιοδικά, ας πούμε, ή βιβλία γερμανικά, ή αρχεία των συμμάχων και βιβλία συμμαχικά κτλ., θα πει κανείς είναι γραμμένα και λίγο. Δείτε τώρα, ας πούμε, να δούμε κάποια πράγματα από τα ίδια τα γερμανικά περιοδικά. Αυτά λοιπόν τα αεροπλάνα. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Σε αυτό το σύνθημα, σε αυτό το περιοδικό, ας πάρουμε αυτή την εικόνα, να το δω εγώ από εδώ πέρα. Ας πάρουμε αυτή την εικόνα. Σε αυτό λοιπόν το περιοδικό που είδατε τώρα, και είναι αυτό το σύνθημα, για δείτε την μεσαία σελίδα του. Πώς την έχουμε βάλει εκεί πέρα. Για δείτε τη μεσαία σελίδα του. Όπου βλέπετε όλο καμάρι οι Γερμανοί εικονίζουν εδώ πέρα πώς καίγεται ένα πλοίο μετά από βομβαρδισμό από αεροπλάνο, από αυτά του τελευταίου τύπου τότε. Και σκεφτείτε, αυτό δεν φαίνεται να είναι πετρελοφόρο, θα καιγόταν και ο ωκεανός δίπλα. Εδώ δηλαδή μπορεί να σώθηκε και κανένας μέσα στη μέση του ωκεανού. Αν ήταν πετρελοφόρο δεν θα είμαι τίποτα, αλλά έστω και αυτό. Καμαρώνουν λοιπόν για τα κατορθώματα τα δικά τους. Και σε αυτά τα πλοία, αυτά λοιπόν τα πλοία, θα δούμε μετά και τα γερμανικά πώς ήταν, αλλά για κοιτάξτε, ας πάρουμε την εικόνα βέβαια, για κοιτάξτε λίγο, δύο λόγια, από ναυτικό, μετέπειτα πλοίαρχο βέβαια, για το πώς ήταν οι συνθήκες στα εμπορικά των χρόνων εκείνων που διέπλαιναν τον Ατλαντικό. Κοιτάξτε συνθήκες λοιπόν. Μιλάει όχι πολεμικό υλικό ή πολεμικό εξοπλισμό, μιλάει την ενδιέτηση που λέμε, δηλαδή πώς ζούσε το πλήρωμα. Και, λέει και ο ίδιος δηλαδή, για να επανέλθω στην ενδιέτηση, λέει. Μέσα στην πλώρη πήραμε νερό από ένα μπουγέλο που κρεμόταν έξω, πήραμε νερό από ένα μπουγέλο που κρεμόταν πάνω από το τραπέζι. Ποτήρια δεν υπήρχαν βέβαια για χρήση του πληρώματος και χρησιμοποιούσαμε γι' αυτό μια μεγάλη κουτάλα
που δεν την ήθελε άλλο μάγειρας και την κρεμούσαμε στο μπουγέλο με την κουτάλα πίνα νερό η ναυτική. Με αυτήν πίναμε. Οι πλώρες ήταν γεμάτες από κατσαρίδες που ποτίζονταν και αυτές από το ίδιο μοναδικό μπουγέλο. Και έτσι, όταν ήθελες να πιεις νερό, σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν της υγιεινής, έπρεπε να χτυπήσεις την κουτάλα στο εξωτερικό πλάι του μπουγέλου. Το χτύπημα έπρεπε να είναι αρκετά δυνατό για να φοβήσει τις κατσαρίδες και να οπισθοχωρήσουν για λίγο, οπότε έπαιρνε σειρά και έκανες και εσύ τη δουλειά σου. Αλλά όχι και να τις γκρεμίσεις μες στο νερό, δηλαδή μην τόσο δυνατό το χτύπημα πέσουμε στο νερό οι κατσαρίδες. Πρέπει να προσθέσω επίσης ότι εκεί μέσα, στον ίδιο περιορισμένο χώρο της πλώρης, πλενόμαστε, χρησιμοποιώντας ο καθένας το μπουγέλο του και ένα σπάγκινο μαντίλι της φωτιάς θερμαστάδικο. Αυτό που λέμε σήμερα στουπί. Βουτάγαμε το μαντίλι μέσα στο νερό και του βάζαμε σαπούνι που αγοράζαμε οι ίδιοι κρατώντας το έξω από το μπουγέλο. Τρίβαμε το κεφάλι και το σώμα μας με το μαντίλι και μετά αδειάζαμε πάνω μας το περιεχόμενο του μπουγέλου κρατώντας το ψηλά και προσέχοντας συγχρόνως να μην πιτσιλήσουμε αυτούς που έτρωγαν ή κοιμόταν δίπλα μας. Μέσα στον ίδιο χώρο υπήρχε η σόμπα, θερμάστρα, που έκαιγε το ίδιο κάρβουνο με τα καζάνια της μηχανής και κάπνιζε όσο και το φουγάρο του καραβιού, μαυρίζοντας τα πάντα. Μου έλεγε κάποτε μια Ελληνίδα κυρία στο Λονδίνο, που είχε σχέσεις με το εμπορικό ναυτικό, ότι της αρέσουν οι ναυτικοί την πρώτη μέρα που φτάνουν στο λιμάνι, γιατί τα βλέφαρά τους είναι σαν μακιγιαρισμένα με ρίμελ από τη μαυρίλα της σόμπας που δεν έβγαινε με το πρώτο νύψιμο. Λοιπόν, τα σημερινά οικιακά ψυγεία δεν υπήρχαν τότε και αν κανείς με κλεπτισμένα γούστα ήθελε να πίνει νερό όχι χλιαρό και απρόσβατο από κατσαρίδες, έφτιανε μόνος του έναν ασκό από μουσαμά. Ο ασκός έπρεπε να κρέμεται σε κάποιο σκεπαστό μέρος, να μην το χτυπά ο ήλιος, αλλά συγχρόνως και κάπως κρυφό, όπως παραδείγματος χάρη η βάση των ανεμοδόχων των αμπαριών, για να μην το βρίσκουν οι άλλοι και τον καταναλώνουν η σιγία του κορόιδου. Κοιτάξτε τώρα, το κρέας, γιατί όταν ένα πλοίο λοιπόν ταξίδευε 30 μέρες χωρίς λιμάνι, αν έφταναν ζωντανοί άνθρωποι, έπρεπε να καταναλώσουν τρόφιμα και ενδεχομένως και κρέας. Ψυγεία δεν υπήρχαν όπως υπάρχουν σήμερα. Το κρέας κρεμόταν στον αέρα για να συντηρηθεί έστω και στα τροπικά, ακόμα και στον σημερινό, στον αέρα ήταν του κρέας. Την παραμονή της αναχώρησης το πλοίο έκανε τροφοδοσία και υλικά και απαραίτητος 10 με 15 αρνιά, ζωντανά βέβαια, μαζί με το ανάλογο χορτάρι. Μόλις μπαρκάρισα Τζόβενο στον Πολύκτορα στη Χαύρη, Τζόβενος είναι ο βοηθός, ο νέος ναυτικός, ο Πολύκτορ είναι ένα πλοίο για το οποίο θα μιλήσουμε, το οποίο πολυβολήθηκε και αυτό. Μόλις μπαρκάρισα Τζόβενο στον Πολύκτορα στη Χαύρη, μου ανατέθηκαν τα υψηλά καθήκοντα του Γιδοβοσκού και μάλιστα πρώτων ωρών εργασίας. Έπρεπε λοιπόν κάθε πρωί να πάω στην Πρίμη όπου τα μαντρώναμε κατά τις 6.30 με 7 να τα καθαρίσω, να τους βάλω χορτάρι φρέσκο, το φρέσκο το βάζει και με ένα ερωτηματικό ο συγγραφέας, τι φρέσκο μετά από 20 μέρες ταξίδι, και νερό από το After Peak, το After Peak είναι αυτή μπροστά στο πλοίο, που συνήθως το γεμίζαμε σε ποτάμι για να μην πληρώνουμε στα λιμάνια, δηλαδή για νερό που είχαν να πληρώνουν και μαζεύανε. Κάθε 3-4 μέρες ο καμαρότος έσφαζε από ένα αρνί στην Πριμιά χαβούζα και το κρεμούσε σε σκιερό μέρος. Και τα λοιπά. Τα σπλάχανε γίνονταν για κολατσιό για τους αξιωματικούς και ξέρω εγώ τι. Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν, γιατί όλοι μας σήμερα μαθημένοι από τα σημερινά πλοία και πια τα επιβατικά, αυτά βλέπουμε περισσότερα, αλλά και τα εμπορικά σήμερα είναι πολυτελέστατα μέσα τα πλοία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε με τι συνθήκες γινόταν ο διάπλος του Ατλαντικού. Και σκεφτείτε τώρα, μέσα σε αυτές τις συνθήκες να έχεις πάνω από το κεφάλι σου τα αεροπλάνα και πολλές φορές ήταν τύπου στούκας, δηλαδή καθέτου εφορμήσεως που δεν μπορούσε κανείς να προλάβει τίποτα. Τι να αλλάξει πορεία το πλοίο και τι και τι, όταν το ερχόταν με 600 χιλιόμετρα το στούκας με κάθετη εφόρμηση. Δεν είχε δηλαδή καμία σωτηρία το πλοίο. Και αυτά είναι μια διήγηση του Γιάννη Παΐζη, ενός πλοιάρχου που θα μιλήσουμε μετά για αυτόν. Και
Πάρα πολλά λοιπόν, πάρα πολλά, εκατοντάδες ελληνικά πλοία χτυπήθηκαν και θα δούμε πώς και γιατί, αλλά χαρακτηριστικά και μόνον, για να δούμε κάποια, μόνο χαρακτηριστικά και μετά θα πούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Για δείτε λοιπόν, αυτό είναι το Αιγαίας πλοίο το οποίο τορπιλίστηκε έξω από το Cape Town χωρίς ειδοποίηση του κυβερνήτου του υποβρυχίου, χωρίς ειδοποίηση, και πνίγηκαν 29 άνθρωποι. Ανώτερο και κατώτερο πλήρωμα, 29 άνθρωποι, νησιώτες όλοι, το 1942 πνίγηκαν με τον τορπιλισμό αυτόν. Να δούμε λίγο παρακάτω. Για να δούμε. Το Εκατερίνη. Αυτό το Εκατερίνη λοιπόν, και βλέπετε αυτά, πολλά θα δούμε τώρα, έχουν μια πλώρη που τη λέγανε Μπαλτά, επειδή ήταν εντελώς κάθετη, ήταν μια άλλη ναυπηγική ας πούμε τακτική. Αλλά εν πάση περιπτώσει χάθηκαν αυτά και τα πλοία και οι τακτικές μαζί. Το Εκατερίνη Τάφ λοιπόν βυθίστηκε με άγνωστο αριθμό νεκρών. Ήταν πλήρες το πλήρωμα φυσικά, αλλά δεν ήταν καταγεγραμμένο. Δεν ξέρω τώρα, ίσως υπό πολεμικές συνθήκες ευνίδιας αναχώρησης ή μεγάλης βίας, δεν ξέρω γιατί, αυτού του πλοίου δεν ήταν καταγεγραμμένο το πλήρωμα. Πλην του ανώτερου προσωπικού που ήταν ο πλοίαρχος, κάποιος Ηλίας Σοφός, αυτό βρέθηκε ποιος ήταν, και πρώτος μηχανικός ήταν, ας πάρουμε την εικόνα, ο πρώτος μηχανικός ήταν Μιχάλης Λογοθέτης. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό ήταν ο πρώτος μηχανικός, ο οποίος βέβαια ακολούθησε στο βυθό το πλοίο του, το πλοίο. Για τα άλλα μέλη του πληρώματος δεν υπάρχει καμιά πληροφορία. Ένας ναύτης τότε, αξιωματικός μάλλον, όχι ναύτης, ανθυποπλοίαρχος, μετέπειτα βέβαια πλοίαρχος, μετέπειτα μεγάλος και αυτός να πούμε στην ναυτιλία, γλίτωσε αυτός, ήταν ο Γιάννης Παΐζης. Ας δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ο Γιάννης Παΐζης λοιπόν, εδώ πλέον σε μεγαλύτερη ηλικία, ήταν ανθυποπλοίαρχος στο Πολύκτορ, ένα πλοίο που είχε κακό ας πούμε τέλος. Και περιγράφει σε ένα βιβλίο του αυτό που νομίζω, για να δούμε την επόμενη εικόνα, για να δούμε την επόμενη, να το αυτό, μπράβο, ναι. Καμιά φορά και εγώ από μνήμης μιλώντας δεν θυμάμαι που το έβαλα και αν το έβαλα στο κομπιούτερ. Λοιπόν, ναι, Γιάννης Παΐζης, λοιπόν, θαλασσινές αναμνήσεις. Πολλά γράφει μέσα εδώ, γι' αυτό λέγεται θαλασσινές αναμνήσεις, και από το πολεμικό ναυτικό στο οποίο συμμετέσχε και από το εμπορικό και από τα παιδικά του χρόνια κτλ. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του βιβλίου περιγράφει ακριβώς αυτά τα οποία γινότανε τότε. Θα δούμε μετά κάποια πράγματα αν προλάβουμε, αλλά προς στιγμή ας δούμε το πλοίο. Καταρχάς σας βάλουμε το τηλέφωνο, το 729-219, παρά το ότι είναι εξειδικευμένο το θέμα, δεν αποκλείεται κάποιοι, ίσως ναυτικοί, ίσως οποιοσδήποτε θέλει κάτι να προσθέσει, να ρωτήσει κτλ. Ευχαριστώς, αλλά από ό,τι βλέπω, να το βάλουμε τώρα σε λίγο το 720, να βλέπω μπήκε κιόλας, αλλά από ό,τι βλέπω είναι τόσο ενδιαφέροντα και τα υπόλοιπα που ίσως δεν προλάβουμε να τα πούμε, που θα το κάνουμε την επόμενη Δευτέρα, γιατί οι μεγάλες τραγωδίες είναι λίγο αργότερα. Τέλος, θα δούμε τώρα. Ξέρετε, στη ζωντανή εκπομπή δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει στο δευτερόλεπτο του χρόνου. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Η οποία εικόνα είναι το περιβόητο Πολύκτορ, μια άλλη μεγάλη ιστορία, το οποίο καταβυθίστηκε στο Βόρειο Ατλαντικό. Με όλους τους αυτούς θύματα, τους επιβαίνοντες. Δείτε λίγο έναν, σε μεγάλη ηλικία βέβαια τώρα, ασυρματιστή. Ας δούμε την επόμενη εικόνα. Εδώ είναι σε μεγάλη ηλικία βέβαια, Ηλίας Αντύπας. Αυτός ήταν ασυρματιστής και γλίτωσε στο Ελισάβετ. Ένα πλοίο Ελισάβετ, το οποίο και αυτό είχε την περιπέτεια τη μεγάλη, αλλά σε κάποια πλοία ένας-δυο σώθηκαν. Λοιπόν, και γράφει, πολλά έχει γράψει ο Ηλίας ο Αντύπας, ο ασυρματιστής αυτός, αλλά έγραψε και για άλλες εικόνες που δεν αφορούσαν το δικό του πλοίο. Για κοιτάξτε ένα χαρακτηριστικό τώρα από αυτά τα ταξίδια, όπως τα λέγαν τότε τα ταξίδια του θανάτου.
Περιγράφει λοιπόν μια συνάντηση που είχαν μεσοπέλαγα, μέσα στον Ατλαντικό. Ας πάρουμε την εικόνα. Ναι, εκεί, λέει πολλά παραπάνω, αλλά ας έρθουμε στον πυρήνα αυτού που θέλω να σας πω. Εκεί, κατά τα μεσάνυχτα, σαν κάτι φωνές ακούστηκαν από τη γέφυρα. Άκουσα τον καπετάνιο να ανεβαίνει τρέχοντας. Πετάχτηκα. Τι συμβαίνει, βρε παιδιά? Είχαμε προσπεράσει από πολύ κοντά μια βάρκα με ναυαγούς που φώναζαν. Σήμανε ο καπετάνιος κράτη στη μηχανή. Αυτό έδωσε σήμα στο μηχανοστάσιο. Σήμανε ο καπετάνιος κράτη στη μηχανή. Έκαμε προσεκτικά όπισθεν και φέραμε τη βάρκα δίπλα μας. Ο προβολέας της σημαίας φώτιζε πολύ καλά το τραγικό σκηνικό. 11 άντρες μέσα, όλοι τους σχεδόν μισοπεθαμένοι από το κρύο. Βοηθήσαμε και ανέβηκαν επάνω. Ανέμεναν έτσι ως το πρωί, μας είπαν, θα ξύλιαζαν. «Μια βάρκα μόνο», ρώτησε ο καπετάνιος, «πού είναι οι άλλοι?» «Με την τορπιλιά», μας είπαν, «έγινε έκρηξη στα καζάνια. Είμαστε πλήρωμα 26, όλοι Άγγλοι, μόνο εμείς σωθήκαμε». Τους περιποιηθήκαμε, τους συνεφέραμε και τηλεγραφήσαμε. Οι οδηγίες μας συμβούλευαν να χρησιμοποιούμε τον ασύρματο μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης. Ο καπετάνιος έκρινε την ανάγκη πολύ μεγάλη. Και κοιτάξτε τώρα μέσα στην ατυχία τους, κοιτάξτε η τύχη στον απέραντο Ατλαντικό, αυτή με μια βαρκούλα και να περάσει δίπλα τους μέσα στη νύχτα πλοίο εμπορικό ελληνικό και να τους πάρει είδηση. Και κάτι μια λεπτομέρεια που ίσως πέρασε παρατήρητη. Και φέραμε τη βάρκα δίπλα μας. Ο προβολέας της σημαίας φώτιζε πολύ καλά το τραγικό σκηνικό. Ποιος ήταν ο προβολέας της σημαίας μέσα στη μέση του πουθενά? Η Ελλάδα, επειδή δεν μπήκε αμέσως στον πόλεμο, είχε αναπεπταμένες, βαμμένες στο πλάι, στα δύο πλευρά του πλοίου, αλλά και στον ιστό των πριμιό, είχε αναπεπταμένη ελληνική σημαία μεγάλη, σε πολύ μεγάλο μέγεθος, και προβολέα που μέσα στη νύχτα τη φώτιζε, ούτως ώστε το υποβρύχιο να δει από το περισκόπιο ότι πρόκειται περί ελληνικού πλοίου, δηλαδή μη εμπλεκομένου στον πόλεμο. Λοιπόν, η προβολέας λοιπόν της σημαίας φώτιζε πολύ καλά το τραγικό σκηνικό. Λοιπόν, σε άλλο ταξίδι, του πλοίου αυτού, του πλοίου Ελισάβετ, το πλήρωμα εντόπισε μια βάρκα με πανί. Το Ελισάβετ πλησίασε, αλλά δεν φάνηκε κίνηση στη βάρκα. Τους κάναμε σήματα με τα χέρια, γράφει με συνέστημα ο αντίπας του βιβλίου. Καμιά απάντηση. Τα βλέμματά μας στη γέφυρα διασταυρώθηκαν, μα από το στόμα δεν βγήκε λέξη. Είχαμε καταλάβει. Έκοψε δρόμο ο καπετάνιος. Σε λίγο η βάρκα ήταν δίπλα μας. Άτομα κατάστατα, ξαπλωμένα μέσα της. Κατεβήκανε με την ανεμόσκαλα ο ανθυποπλίαρχος ο Λεωνίδας, ο Μαρκέτος και εγώ. Ήταν όλοι τους παγωμένοι, νεκροί. Όχι, ο ένας σαν κάπως ζεστός, ας πούμε, έδειχνε. Να ζει άργη, άραγε. Καλουμέραμε στα γρήγορα ένα άνθρωπο σαμπάνι. Κατεβάσαμε γρήγορα, σαμπανιά είναι αυτό που μεταφέρει εμπορεύματα. Άνθρωπο σαμπάνι ήταν τέτοιο φορείο που ανεβάζει άνθρωπο. Λοιπόν, καλουμάραν στα γρήγορα έναν άνθρωπο σαμπάνι και τον βυράραν οι άλλοι επάνω. Τον τραβήξαν απάνω. Δέσαμε τη βάρκα με μπαρούμα και μπήκε η μηχανή εμπρός στο μισό δρόμο. Δέσαμε τη βάρκα και το πλοίο τώρα με μισή ταχύτητα σιγά σιγά ξαναπήγε στο δρόμο του. Κάμαμε για τον άτυχο ναυτικό ό,τι μπορούσαμε. Όπως ακριβώς έλεγε ο ιατρικός οδηγός του ΚΑΚ, η ζωή δεν επανήλθε. Πόσο σκληρός και απάνθρωπος που είναι ο πόλεμος. Τώρα, λέει ο καπετάνιος, ας τον βάλουμε μαζί με τους συντρόφους του. Εγγλέζοι ήταν. Έτσι έβγαινε από το όνομα της βάρκας. Κόψαμε την παρούμα, το σκηνί δηλαδή, κόψαμε την παρούμα για να μείνει η βάρκα εκεί που τη βρήκαμε, στην απεραντοσύνη του ωκεανού, στο μνημείο του αγνώστου ναυτικού. Δίχως μιλιά ανεβήκαμε πάλι στη γέφυρα. Ο καπετάνιος εσήμανε στη μηχανή ολοταχώς εμπρός. Φέραμε έναν κύκλο γύρω από τη βάρκα και το πλοίο ξαναμπήκε στην πορεία του. Για κάμποση ώρα ούτε σχόλιο ούτε λέξη. Ατμόσφαιρα θλίψης. Μα ούτε θρήνος ούτε δάκρυ. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες του πολέμου και του θανάτου είχαμε πάθει σκλήρυση στην ευαισθησία της ομαλής ειρηνικής ζωής. Το ίδιο συμβαίνει πάντα, ξηρά και θάλασσα, σε όλους τους μαχητές, τον πρόσω. Είναι δηλαδή σκηνές όπου ο ίδιος ο Μιχάλης Αντίπας δεν αβάγησε,
να πάει βέβαια αργότερα, αλλά το τι συναντούσαν δηλαδή μπροστά τους στην πορεία τους. Και υπάρχει ένα έτσι ενδιαφέρον σημείο. Κάποια στιγμή πολλά ελληνικά πλοία βρίσκονταν στη Βικτόρια του Καναδά. Και τις μέρες αυτές συνέπεσε, που βρίσκονταν αυτά τα πλοία στη Βικτόρια, να καταληφθεί η Κοριτσά στην Αλβανία. Και θυμάστε ίσως από άλλες εκπομπές έχετε ακούσει για τον ενθουσιασμό. Πήραμε το Αργυρόκαστρο, πήραμε το έτσι, το Πελένη, την Κοριτσά, το ένα τ' άλλο. Είχε καταληφθεί λοιπόν και η Κοριτσά τότε και ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και ο απόϊχος στο εξωτερικό επίσης πολύ μεγάλος. Και αυτός ο ναυτικός, ο αστυρματικός, νέος τότε βέβαια, όχι στην εικόνα που είδαμε τώρα, σκέφτηκε ότι έπρεπε κάτι να κάνουν κι αυτοί στη μακρινή Βικτόρια του Καναδά. Και συνεννοήθηκε με τα πληρώματα των άλλων πλοίων και με τις αυτές των πλοιάρχων τους βέβαια και οργανώσαν τι? Παρέλαση των Ελλήνων στη Βικτόρια. Ναι, ένα δευτερόλεπτο. Και οργανώσαν παρέλαση των Ελλήνων στη Βικτόρια του Καναδά. Σε ένα λεπτό, γιατί καθυστερούμε ήδη το κόμμα. Σε ένα λεπτό θα σας δείξω και κάτι ενδιαφέρον. Συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα κύριε Κωνσταντή. Χαίρετε. Μια παλιότερη εκπομπή που είχατε κάνει σχετικά με τη δωρεά δωρητών στο πολεμικό ναυτικό. Ναι. Αλλά τότε θυμάμαι ότι είχε περαιώσει την όλη υπόθεση ένας δικαστής στην Κωνσταντινούπολη, αν και δεν ήταν αρμόδιος. Είχατε πει κάτι παραπάνω τότε. Αλλά μπερδεύομαι σε αν ήταν το Σιδερίδη ή αν ήταν τον αδερφόν από τα Γιάννενα. Όχι, ήταν το Σιδερίδη. Μια μεγάλη ιστορία η οποία διαδραματίστηκε στη Ρωσία, στην Κωνσταντινούπολη, ναι, στην Αθήνα, ναι, ναι, και στην Αγγλία. Ήταν, ναι, υπόθεση, ναι, Σιδερίδη. Η οποία, να μην επεκταθούμε τώρα, γιατί έχω όλη την υπόθεση όπως σας είπα, τα πρωτότυπά της, αλλά δεν κατέληξε σε αίσιο τέλος ως προς την βούληση του Σιδερίδη. Μάλιστα. Ναι, καλά θυμάστε, ήταν υπόθεση Σιδερίδη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Και μάλιστα μετά την εκπομπή εκείνη, τώρα το θυμήθηκα εγώ, μου επικοινώνησαν μαζί μου δύο κυρίες από την Αθήνα, απόγονοι της οικογένειας Σιδερίδη, και μου ζήτησαν λεπτομέρειες. Εγώ ευχαρίστως φωτοτύπησα τα πάντα και τους τα έστειλα, αν δηλαδή κάτι. Αλλά δεν υπάρχει πια αυτή η περιουσία. Δεν υπάρχει. Βέβαια, προς αποφυγή, να μην νομίζεις και δεν θέλω, τους έστειλα τα πάντα. Τώρα ίσως ακούν και την εκπομπή, γιατί τότε μου είπαν ότι παρακολουθούν να είναι λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό άκουσαν και για τον προπάπο τους, τον Σιδερίδη. Αν ακούν και τώρα, θα ακούν αυτό που λέμε τώρα. Και εύχομαι κάτι να κάνανε, αν με ακούν τώρα. Αλλά ήταν. Δηλαδή, γιατί σας λέω, έχω μεγάλη αυτή του Σιδερίδη, όλη την ιστορία αυτή, τεράστια δικογραφία, δεν κατέληξε ευνοϊκά, εξανεμίστηκε με μια λέξη περιουσία του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και αυτό που σας έλεγα, σκέφτηκαν λοιπόν να οργανώσουν κάτι στη μακρινή τώρα, στη Βικτόρια του Καναδά. Και οργάνωσαν λοιπόν, αφού βρήκαν ένα γήπεδο, λέει, και εξασκήθηκαν, γιατί και η παρέλαση θέλει κάποια εξάσκηση για να περπατήσεις έτσι με σχηματισμό και με βήμα και με τέτοια, στα οποία δεν είναι συνηθισμένοι βέβαια, ούτε εκπαιδευμένοι οι ναυτικοί. Βρήκαν ένα γήπεδο, λέει, κάπου κοντά στο λιμάνι αυτό που ήταν τη Βικτόρια. Κάποιες μέρες κάναν πρόβες και ξέρω εγώ τι, και έκαναν παρέλαση, η οποία. Συγγνώμη, για να δούμε την επόμενη εικόνα. Και έκαναν παρέλαση, η οποία είναι από τότε. Τώρα είναι αυτές οι πολύ παλιές, είναι και θολές, είναι και αυτό να πούμε και λίγο. Ναι, θολές και τα λοιπά. Αυτή ίσως είναι, ίσως δεν μπορώ να θυμηθώ και εγώ τώρα, από ένα βιβλίο του Νίκου Πηγαδά για τη μάχη του Ατλαντικού. Εν πάση περιπτώσει, και αν δεν είναι του Νίκου Πηγαδά, θα θυμηθώ και θα σας πω στην επόμενη ποια είναι. Αλλά πρέπει να είναι αυτή η φωτογραφία παλιά. Και εδώ είναι η παρέλαση σε κεντρικό δρόμο της Βικτόρια των Ελλήνων Ναυτικών. Και μάλιστα τότε, άσχετο με τη σημερινή εκπομπή, αλλά πολύ σημαντικό, ας πάρουμε αυτή την εικόνα βέβαια. Μάλιστα τότε οι Καναδοί, ο Καναδάς εν πάση περιπτώσει, είχε σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, στη Μεγάλη Πείνα, για να μπορέσει δηλαδή κάπως να απαυλυνθεί το κακό αυτό, και τόσο πολύ ο Καναδάς βοήθησε τη χώρα αυτή εδώ, τη δική μας, που τώρα αυτό για τους Θεσσαλονικείς θα το πω, στην Αγία Σοφία, την εκκλησία δίπλα, ο δρόμος ο ένας, δύο δρόμους έχει πλάγια εκκλησία, ένα πάει και ένα έρχεται, ένας από τους δύο, λέγεται οδός Μακένζι Κίνγκ. Ο Μακένζι Κίνγκ ήταν τότε πρωθυπουργός του Καναδά, ο οποίος οργάνωσε και συνήνεσε και δεν ξέρω και εγώ τι έκανε για τη χώρα μας. Ιωδός Μακένζι Κίνγκ λοιπόν.
Αυτά λοιπόν με τον Ηλία Αντύπα και από αυτές τις μικρές, ας πούμε, τις μικρές πινελιές ιστορίας. Ένας άλλος πάλι. Έγραψε ο Αλέξανδρος Λουλούδης, να δούμε την επόμενη εικόνα, πλοίαρχος κι αυτός, εδώ βέβαια σε μεγάλη ηλικία κι αυτός, τότε νέος πλοίαρχος, τότε οι πλοίαρχοι ήταν μικρότεροι των 30 χρόνων, επειδή υπήρχε ανάγκη στα πληρώματα και ήταν και ικανοί ναυτικοί, προήγοντο γρήγορα στους βαθμούς και ήταν νέοι πλοίαρχοι. Και στην μεγαλύτερη θαλάσσια τραγωδία που σας είπα προηγουμένως που οδήγησε σε σύσταση δικαστηρίου εγκληματιών πολέμου για τη θάλασσα, ο πλοίαρχος του υποβρυχίου που εξευτέλισε και τη Γερμανία και το γερμανικό ναυτικό και όλους κτλ. Ήταν 20 χρονών. 20 χρόνια ήταν ο πλοίαρχος που έκανε αυτό το κακό, που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το δούμε σήμερα, να δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Λουλούδης ήταν αυτός, του οποίου το πλοίο, τορπιλίστηκε ανοιχτά της Λιβερίας και το υποβρύχιο δεν τορπίλησε αμέσως το πλοίο. Το σταμάτησε βέβαια για έλεγχο. Το πλοίο λεγόταν Μαρουσό Λογοθέτη. Το όνομα του πλοίου αυτό. Και πλοίαρχος ήταν ο Αλέξανδρος αυτός Λουλούδης. Λοιπόν, το σταματάει λοιπόν το πλοίο. Ας πάρουμε την εικόνα και διατάσσει τον πλοίαρχο να πάρει τα έγγραφα του πλοίου και να πλησιάσει το υποβρύχιο για να ενημερώσει τους αξιωματικούς του τι είδους πλοίο είναι και τι φορτίο φέρει. Τα πήρε τα έγγραφα. Ο πλοίαρχος πήγε εκεί και ο αξιωματικός, ο αρμόδιος, του είπε το πλοίο θα το βυθίσουμε, το δικό σου. Ειδοποίησαμε τον κόσμο να κατέβει στις βάρκες, αλλά το πλοίο πρώτον θα το βυθίσουμε, όπως και το βύθισαν με τορπίλες, και δεύτερον, εσένα θα σε κρατήσουμε εδώ. Τι να με κάνετε εδώ, με κρατήστε, λέει. Και τον κράτησαν τον άνθρωπο εκεί. Τον πλοίαρχο του Μαρουσό Λογοθέτη. Στο οποίο πλοίο, με συγχωρείτε που είπα, στις βάρκες κατέβασαν τον πλοίαρχο. Οι άλλοι χάθηκαν. Κάποιοι, δηλαδή κανονικά τορπιλίστηκε, κάποιοι 12 σώθηκαν και 27, δηλαδή το πλοίο ήταν 12, 27, ήταν μια σαρανταριά άνθρωποι πλήρωμα, οι άλλοι πνίγηκαν. Και δείτε λίγο έτσι, τι θα πει, να μου πείτε τι θα μας κάνουν τα ονόματα, αλλά έτσι σαν, για να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Στην επόμενη εικόνα είναι ένα μέρος του, βλέπετε, ατμόπλοιο Μαρουσό Λογοθέτη. Εδώ προσέξτε κάτι, αυτοί οι πίνακες, που για μένα είναι οι εγκυρότεροι γιατί έχουν γραφτεί πολλοί πίνακες κτλ, είναι πίνακες τριών ανθρώπων, τριών ερευνητών, ένας είναι ο Μελισσινός, άλλος ο Ντούνης και άλλος ο Μπαμπούρης. Γι' αυτό γράφει και τα ίδια ονόματα, δηλαδή δεν είναι επί τρία το πλήρω και θα δείτε περίπου είναι τα ίδια ονόματα. 2, 4, 6 ναυτικοί, κατά τον Μελισσινό ας πούμε και τους υπολείπους, για να δούμε και το υπόλοιπο μέρος του πίνακα γιατί ήταν 2 σελίδες και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι αυτό που σας είπα 27, όλοι αυτοί τώρα είναι το υπόλοιπο πλήρωμα που δεν χωρούσε στη σελίδα που βρέθηκαν οι άνθρωποι στο βυθό. Δηλαδή πόσες οικογένειες, πόσοι άνθρωποι, πόσα παιδιά μείνανε. Όπως είναι ο πόλεμος δηλαδή, δεν ήταν μόνο το Μαρουσό Λογοθέτη. Και αλλοδαποί, 2, 4, 5 αλλοδαποί. 5 δεν είναι, ναι, νομίζω. Και κάτω-κάτω και 5 αλλοδαποί. Φουκαράδες, ναύτες, ανθρακείς λέει, αυτοί δηλαδή που φουδιάζανε με κάρβουνα τη μηχανή του πλοίου κτλ. Και για να δούμε λίγο. Λέει λοιπόν ο πλοίαρχος, αφού λοιπόν τον κάλεσαν να πάρει τα έγγραφα κτλ. Ο κύριος Λουλούδης έκανε ένα μακροβούτι, με δυσκολία κατάφερε να φτάσει σε μια σχεδία, ανέβηκε κτλ. Είδα συντρόφους μου να τους τρώνε οι καρχαρίες. Αυτό που σας έλεγα πριν, τρομερό ήταν με τους καρχαρίες. Ήταν τόσα τα ναυάγια που προφανώς
προφανέστατα, οι Καρχαρίες εθίστηκαν στο να υπάρχει τροφή στον Ατλαντικό. Λοιπόν. Λοιπόν. Λέει τώρα, γράφει τώρα ο ίδιος ο πλοίαρχος. Αξιωματικοί και ναύτε, ντυμένοι στο χακί με κοντά παντελόνια, ήσαν επί της γεφύρας, κοιτάζοντας τον ορίζοντα με τα μεγάλα κιάλια. Όλοι τους είχαν μια μικρή γενιάδα, οι Γερμανοί δηλαδή αξιωματικοί του πλοίου. Πόσο άγριοι μου φάνησαν στο πρώτο τους αντίκρισμα. Ποιο ήταν το όνομα και το φορτίο του πλοίου σας, ρώτησε αγγλικά διαμέσου ενός φωναγωγού, ένας αξιωματικός από τη γέφυρα. Το απάντησα κανονικά στην ερώτησή του και αμέσως με ρώτησε για το λιμένα προορισμού. Λέει διάφορα κτλ. Δύο Γερμανοί αξιωματικοί με οδήγησαν στα έγκατα του υποβρυχίου, όπου μια θαυμάσια μουσική έπαιζε το ραδιόφωνο. Αλήθεια, τι ηρωνία της τύχης. Οι Γερμανοί διασκέδαζαν, ενώ ο θάνατος εσκορπάτω στα μέλη του πληρώματός μας. Έγραψα κανονικά τα ζητουμένα πληροφορίες και προς μεγάλη μου απορία με οδήγησαν εις το δωμάτιο των αυτών. Εδώ θα τρως και θα κοιμάσαι έως ότου πας στη Γερμανία, ήσαν αγγλικές φράσεις του Γερμανού αξιωματικού. Νόμιζα ότι έβλεπα όνειρο, μέσα σε ένα υποβρύχιο για ένα διάστημα το οποίο μου ήταν άγνωστο. Ήθελα να πηδήξω, να φύγω, να πάω στη σχεδία μου με τους δικούς μου. Αλλά ήτου αργά πια, διότι ευαρίε μηχανέ του υποβρυχίου είχαν τεθεί η σκίνηση. Έτσι, καθισμένο σε μια γωνιά του στενόχωρου αυτού σκάφου, άρχισα να φαντάζομαι όλα στα εικόνα του τορπιλισμού, ενώ το ραδιογραμμόφωνο εξακολουθούσε να παίζει τα ωραία του ταγκό και βάλς. Πόσο με επλήγωσαν όταν ήκουγα κομμάτια τα οποία είχα χορέψει σε ώρες μου ευτυχισμένες. Ένας ναύτης με ειδοποίησε να ανέβω στη γέφυρα. Περνώντας από τα διάφορα στενά διαμερίσματα, ανέβηκα τη μικρή σκάλα που οδηγούσε στην έξοδο. Ο κυβερνήτης, καθισμένος σε μια άκρη της γεφύρας, παρακολουθούσε τον ορίζοντα με τα μεγάλα του κιάλια. Γύρω του μαζεμένοι αξιωματικοί συζητούσαν μαζί τους χαμηλοφόνος. Με υποδέχθηκαν όλοι μαζί και με μεγάλη ευγένεια μου εισίστησαν τον αρχηγό τους. Ήταν ένα παιδάριο, αυτό που σας έλεγα πριν, έως 25 χρονών, με εξαιρετική μόρφωση, ομιλώντας απτέστως την αγγλική και ολίγον την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ευγενέστατα με ερώτησε διάφορες πληροφορίες για το βαπόρι μας, προσθέτοντας ότι πολλά σκυλόψαρα είδε να επιτίθενται εις πολλούς εκ των ανθρώπων μας. Το έλεγε κιόλας αυτός. Κατόπιν ερωτήσεώς μου, εάν διέκρινε άλλους επιπλέοντας ναυαγούς, μου απήντησε ότι μόνον άλλους 7 είδε εκτός αυτών που ευρίσκονται επί της σχεδίας μας. Δηλαδή, το όλον ήμεθα 39, εκ των οποίων εσώθησαν μόνον οι 17. Η ομιλία μας έληξε δια του συγγνώμη το οποίο με ζήτησε δι' όλων των κακών το οποίο είχε επιφέρει. Μετά 3,5 μέρες συναντήσαμε ένα μεγαλύτερο υποβρύχιο, το οποίο προορισμός ήταν μόνο για την τροφοδότηση των άλλων υποβρυχίων. Τον μετεβίβασαν δηλαδή στο άλλο υποβρύχιο το γερμανικό, το οποίο τον έβγαλε κάπου. Και γι' αυτό έζησε ο Αλέξανδρος Λουλούδης και είπε όσα είπε τώρα για το ναυάγιο του μεγάλο και αυτό του Μαρουσόλογο Θέτη. Δείτε στην επόμενη εικόνα ένα άλλο πλοίο, το Ασπασία, το οποίο είχε εξαποσταλεί από τους Άγγλους σε διάπλου του Ατλαντικού εντελώς ασυνόδευτο. Εντελώς ασυνόδευτο. Και τορπιλίστηκε φυσικά με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία και υπήρξαν εδώ 28 νεκροί. Με τον τραγικό αυτόν τρόπο που περιγράψαμε, είτε με τη φωτιά, είτε με τον έπαιρνε από κάτω το πλοίο και όλα αυτά τα σχετικά. Δείτε ένα άλλο πλοίο τώρα, το οποίο έχει το εξής. Για δείτε την επόμενη εικόνα. Λοιπόν, αυτό είναι το Δημήτρος Θερμιώτης, το όνομα, προφανώς όνομα συγγενούς εφοπλιστικής οικογένειας, το οποίο τορπιλίστηκε με 29 νεκρούς. Γιατί τορπιλίστηκε αυτό? Αυτό ήταν σε νεοπομπή. Κοιτάξτε μια άλλη ιδιομορφία. Ας πάρουμε την εικόνα. Όταν ένα πλοίο στην νεοπομπή, από αυτά τα παμπάλια, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάθαινε κάποια βλάβη, στη μηχανή βέβαια, και καθυστερούσε. Για να επισκευαστεί η βλάβη, μπορούσε, δεν μπορούσε, πάντως βραδυπορούσε αυτό το πλοίο, έμενε πίσω. Ήταν απολύτως απαγορευμένο, να σταματήσει η νεοπομπή, να βοηθήσει. Ενώ ξέραν όλοι ότι θα τορπιλιστεί μόνο το πλοίο. Γιατί? Για να μην κινδυνεύσουν και τα άλλα πλοία της αποστολής. Το δε
Το δε ειδικότερο σημείο της απίστευτης αυτής της τραγωδίας είναι το εξής, το οποίο θα του δούμε σε αλλά τώρα μην το ψάχνω τώρα γιατί κοντεύει, θα του δούμε, είναι το εξής. Πολυβολούλητο, και έγινε συγκεκριμένα, θα το πούμε με ονόματα την άλλη Δευτέρα, επολυβολήτο, όχι, τορπιλίζετο, πλοίο ελληνικό μέσα στην Ιωπομπή. Όπως σας είπα, όπως τα λέγανε λύκους, τα υποβρύχια αυτά τα γερμανικά, εισέβαλαν μες στην Ιωπομπή από κάτω και τορπιλίζεται το πλοίο. Και διελύεται το πλοίο, πέφτανε οι άνθρωποι στη θάλασσα, όσοι δεν σκοτώθηκαν μέσα στο πλοίο με την έκρηξη, πέφτανε στη θάλασσα. Προσέξτε τώρα την τραγωδία. Όπως την περιγράφουν οι ίδιοι ναυτικοί, όχι αυτοί που πέσαν τώρα, οι ναυτικοί από το επόμενο ελληνικό, όταν λέμε Ιωπομπή, ήταν σε απόσταση μιλίων το ένα από το άλλο, φυσικά για να μην πέσει κιόλας το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, όπως περνούσε, λοιπόν, βούλιαζε το πρώτο πλοίο, πέφτανε στο νερό οι ναυτικοί. Σε λεπτά της ώρας έφτανε το επόμενο πλοίο της Ιωπομπής, ελληνικό, το οποίο δεν είχε τορπιλιστεί. Και ακούγανε οι ναύτες του πλοίου αυτού του δεύτερου τις κραυγές των συνελλήνων, των συντρόφων τους, των συναδέλφων τους, των ναυτικών, τα ουρλιαχτά τους μέσα από τη θάλασσα, ότι σώστε μας, είναι τραγική περιγραφή, σώστε μας, μη μας αφήνετε, λέει, αδέλφια, Έλληνες είμαστε, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Και ήταν υποχρεωμένοι αυτοί να μην σταματήσουν, ήταν οι διαταγές του ναυαρχείου, του αγγλικού, για λόγους ασφαλείας της Ιωπομπής. Βεβαίως, αν κανείς ψύχρεμα διηγείται ή εξιστορεί ή αξιολογεί τα πράγματα ψύχρεμα, μπορεί να είναι και σωστό αυτό. Δηλαδή θα είχε τορπιλίστη και ένα πλοίο, θα είχαν τορπιλιστεί 20 πλοία, αν σταματούσε η Ιωπομπή. Εντάξει, λογικό και αυτό. Απλώς όμως, κοιτάξτε ακριβώς την τραγωδία του πολέμου. Δηλαδή να πνίγονται οι άνθρωποι δίπλα σου, να περνάει το πλοίο σε απόσταση μέτρων και να απαγορεύεται να σταματήσει να τους μαζέψει. Και τους αφήναν μέσα στον ωκεανό, οι οποίοι βέβαια επνίγονται. Και αυτά ήταν πράγματα τα οποία για χρόνια ολόκληρα ευάρυναν τη συνείδηση των ανθρώπων που ενεπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή, με μια λέξη, όση λογική και να έχει, πολεμική ή ναυτική λογική, αφήστε τους να πνιγούν για να μην πνιγούν αλχίλοι, όση λογική και να έχει αυτό, η τραγικότητα της στιγμής δεν πάβει να υπάρχει. Δεν πάβει να υπάρχει. Ότι αφήνει τον συνάδελφο, τον οποίο πιθανότατα τον ήξερε, μπορεί να ήταν τη ίδια εταιρεία ή και να μην ήταν συνάδελφο, Έλληνα, νησιώτη κι αυτό που πνιγόταν μπροστά σου. Δηλαδή, βέβαια θα μου πείτε τώρα κάτι καινούριο, λέμε, αλλά δεν μπορεί να το πει. Τι τραγωδία, τι κτηνοδία είναι ο πόλεμο, ο οποίο κάπου κάτω από κάποιε ίσω στρατιωτικέ ναυτικέ αναγκαιότητε κάνει τον άνθρωπο τέρα. Να πνίγονται δίπλα οι δικοί σου και εσύ να προσπερνάς. Τέλος πάντων, τόσοι λοιπόν πνίγηκαν σε αυτό. Για δείτε και την επόμενη εικόνα. Για δείτε και την επόμενη εικόνα. Όπου εδώ λέγεται ελληνικό. Είναι ελληνικό το πλοίο, αλλά λέγεται το όνομά του είναι ελληνικό, το οποίο αυτό το στείλαν επίσης εκτός Ιωπομπής, τορπιλίστηκε και πνίγηκαν, αυτό άφθαντρο βέβαια, διαλύθηκε αυτό από την οβίδα, από την τορπίλη και πνίγηκαν 27 ναυτικοί. Δείτε και το επόμενο. Δείτε και το επόμενο. Αυτό είναι πλοίο στο οποίο βλέπετε και αυτή πάντα μονίμως αυτή την υπερκατασκευή στο μέσο βέβαια σε όλα τα πλοία, στο οποίο πνίγηκαν 36 ναυτικοί, 36 νεκροί. Δείτε και το επόμενο. Δείτε και το επόμενο. Αυτό είναι Νικόλαος Πατέρας. Τορπιλίστηκε από υποβρύχιο του τύπου, ένας εκ των τύπων που είδαμε στην αρχή. Βυθίστηκε άφθανδρο και πνίγηκαν 28. Δεν γλίτωσε ούτε ένας. Όπως και από ένα άλλο, στο Βόρειο Ατλαντικό, το Mount Lycabettus, όρος Λυκαβητός λοιπόν, το όρος Λυκαβητός, άφθανδρο βυθίστηκε και αυτό, με 28 νεκρούς. Δύο εκ των οποίων
Ο ένας εκ των οποίων ήταν ο πλοίαρχος, να δούμε την εικόνα του, να δούμε την εικόνα του πλοίαρχου του Μάντλε Καμπέτους, 31 ετών ο πλοίαρχος, Μιχαήλ Σοφός, και πολύ νεότερος ο υποπλοίαρχος Ιούλιος Βαρδαβάς, στην επόμενη εικόνα. Και επειδή δεν ξέρω αν είπαμε από τους πολλούς τότε γόνους εφοπλιστών κτλ., οι Βαρδαβάδες ήταν εφοπλιστές και αυτοί. Και προφανώς ο υποπλοίαρχος εδώ ήταν στην κατηγορία, όπως σας είπα, των επιχειρηματιών του θαλασσιού εμπορίου που εργάζονταν και οι ίδιοι. Και πνίγηκε το παιδί αυτό με αυτό το πλοίο το Λυκαβητό. Να δούμε μόνο την εικόνα στα ένα-δύο λεπτά που μας μένουν την επόμενη. Βλέπετε, Μάουντ Λυκαβητός. Κατά τον Μελισσινό, που κατ' εμένα οι πιο ακριβείς, μοιάζουν αυτές οι περιγραφές, οι ονοματολογίες, αλλά οι πιο ακριβείς είναι του Μελισσινού, ενός ερευνητού, Σοφός Μιχαήλ και τα λοιπά, πλοίαρχος, Βαρδαβάς είναι, δεν είναι Βαρδαράς που τον είναι εκεί, λάθος είναι εκεί. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα, το υπόλοιπο πλήρωμα, ένα ακόμα δηλαδή κατόρθωμα των γερμανικών υποβρυχίων. Εν πάση περιπτώσει, τα τραγικά, τα φοβερά, δεν προλάβαμε ακόμα να τα πούμε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σταματήσουμε εδώ πέρα, είναι 11 παρατέταρτο, και αν δεν είναι σε 30 δευτερόλεπτα θα είναι. Βλέπω ότι αυτή η παρένθεση, αυτή η ιονή απότηση φόρου τιμής στη μνήμη των θυμάτων του εμπορικού ναυτικού στον αγώνα κατά του ναζισμού, δεν μπορεί να συμπεριλάβει έστω αυτά τα ολίγα που ήθελα να περιλάβουμε σήμερα. Συνεπώς θα σταματήσουμε βέβαια, διότι το πρόγραμμα δεν μπορούμε να το επιβαρύνουμε το σταθμό περαιτέρω. Αλλά ό,τι έχουμε να πούμε από όλο αυτό το πρωτότυπο υλικό κτλ. Και από τα γερμανικά έγγραφα και από τα γερμανικά βιβλία και περιοδικά, θα το πούμε την επόμενη Δευτέρα. Επομένως, σταματούμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτή την εκπομπή. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας, όπως είπαμε, για την επόμενη Δευτέρα. Και επί δε του παρόντος, καλό σας βράδυ, καλό σας ξημέρωμα.